me nublan los ojos cuando te veo pasar. ¿Por qué será que tu cintura me gusta tanto? No sé qué hacer, que muchas veces yo creo que voy a enloquecer. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes, mi amor? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes, mi amor? Qué será lo que siento yo dentro de mi corazón? ¿Por qué será? ¿Será, será, será? Ay, ¿qué será? ¿Será, será, será? Mulata linda, ¿qué será? ¿Será, será, será? Qué será lo que siento yo dentro de mi corazón? ¿Qué será? Calimera. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε όλους. Μακεδονία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη μου. Μακεδονία Θεσσαλονίκη μου. Θράκη μου. Αλκαρνασσό. Ναι. Συρία μου. Χαλέπη μου. Πώς τα βλέπεις? Πολύ ωραία τα πράγματα. Γεια σου Νίκο από τα Γιάννητσα, από το Πατριαρχείο που είναι προπονητής. Ο Πέλκας. Το Πέλκας. Καλή επιτυχία. Δηλαδή αν δεν έπαιζε. Αν δεν έπαιζε ο γιος θα τον πέραν προπονητή. Ο Πέλκας, επειδή η ομάδα την είχε αφήσει γενικά, θα έπεφτε την πύρα αυτή, την ανάλαβε το παιδί με τους πιτσιρικάδες εκεί πέρα που έχει και με τα μεγάλα τα παιδιά. Καλά είναι να αγωνίζεσαι, να τρέχεις, να παίζεις μπαλίτσα. Αλφα κατηγορία είναι. Αλφα κατηγορία, αεραστεχνικό πρωτάθλημα. Πέφτει, ανεβαίνει, τι κάνει τώρα? Δεν πέφτει, δεν ανεβαίνει, μια χαρά είναι εκεί πάνω κάτω. Τα παιδιά αθλούνται, πανηγυρισμοί, ιστορίες, άθληση. Κομμένα τα τσιγάρα, κορμένες οι ρετσίνες. Μια χαρά περνάμε στα Γιάννητσα. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις συνδυασμό ρετσίνα και τσιγάρο με αυτό? Πώς δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά στο 60 να πούμε το πνευμόνι σου. Θα πάθει διάστρεμα. Δεν βαριέσαι, μια ιδέα είναι όλα. Να δώσουμε λοιπόν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Βασίλη Ρόνη για την ομάδα που ετοιμάζει στα Γιάννητσα, τους ερασιτέχνες. Την αναγέννηση Γιάννητσών την πήρε ο Ρόνης? Όχι. Τον ΠΑΟΚ Γιάννητσών πήρε ο κύριος Ρόνης με 15 παιδιά στην Αλφα Ερασιτεχνική και κάνουν εκεί πέρα ένα πείραμα. Α, είναι αντίπαλος με τον Πέλκα? Βέβαια, είναι αντίπαλοι. Είναι αντίπαλοι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ωραία πράγματα συμβαίνουν γενικώς. Να προσέχουν καταρχήν πάρα πολύ τα παιδιά στο δρόμο στη Σβερία, στο δρόμο των Γιάννητσών Χαλκιδόνας. Μέχρι και τη Σύνδο ρίχνει καρέκλες. Πάρα πολύ προσοχή με χαμηλές ταχύτητες. Ούτως ή άλλως λεφτά για λάστιχα και για αλλοκαθαριστήρες δεν έχετε. Όχι. Δεν πρόκειται να τα αλλάξατε μέσα στο καλοκαίρι, όχι, έτσι, όχι, δεν είναι. Όχι, όχι. Άρα λοιπόν πηγαίνετε με χαμηλές τροφές, γιατί και νοσοκομεία δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη από ό,τι βλέπω. Δεν πάμε γι' αυτό καλά. Σιγά σιγά. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ναι, πάμε. Δεν, το χειμώνα δεν το βγάζουμε, μου φαίνεται. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Δεν με βλέπω. Εγώ πάντως ξηρά στροφή στο σπίτι έχω, άμα θέλεις. Μπορώ να σε εξυπηρετήσω για καμιά εβδομάδα, σε φιλοξενώ. Έχω ρίζι. Πάρει κάτι κονσέρβες, κάτι αυτά. Κάτι κονσέρβες. Είχα πάρει κάτι. Γλυκό σκυλολανδίας έχουν μέσα. Είχα πάρει καμιά. Τι. Είχα βρει κάνα δύο άστεγους πριν, ναι, το Γκρέτσι, πώς το λένε. Ναι. Άστεγους Έλληνες. Έλληνες. Ναι. Και βοηθάγαμε. Ναι. Τώρα. Τα κράτησα για μένα, δεν πήγα. Πάρε κανένα ρίο μάρε, βάλτε ένα στο βάθος. Είχα καμιά δεκαριά ρίο μάρε, ναι, φασολάκια, ναι, πώς το λένε, γίγαντες. Ωραία, πήγανε, εντάξει, θα τη βγάλεις. Θα τη βγάλεις στο χειμώνα. Μάλιστα και τα λοιπά. Μια χαρά είσαι. Και δώσαμε αρκετά ιστορίες. Mm. Μόλις έγινε το group, πώς το λένε. Ναι, το Γκρέσκι, το Eurogroup. Δεν έχω δώσει ούτε μακαρόνι. Ούτε μισό ευρώ. Βάλε και κανένα μπετόνι πετρέλαιο στην άκρη. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Πετρέλαιο γιατί? Ναι, όχι για να ζεσταθείς, για να βλέπεις. Γιατί μπορεί να μην έχεις ρεύμα το χειμώνα. Α, ναι. Βέβαια. Σωστά, σωστά. Κάνει κανένα blackout, πώς λέγεται, jackpot πήγα να πω. Κάνα blackout, καμιά ΔΕΗ. Βέβαια, άμα χρωστάει ο ρεστέχνης άρεσε 1 εκατομμύριο ευρώ. Κοίταξε. Βλέπω την Τούμπα να πούμε να φωταγωγείται. Ναι. Βέβαια. Βλέπω η Τούμπα εκτός από αγώνες ποδοσφαιρικούς το χειμώνα να έχουμε και φιλανθρωπικούς αγώνες με την φωταγώγηση εκεί, συσίτια και τέτοια. Βέβαια. Γι' αυτό μιλάτε καλά για τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει. Μιλάνε όλοι καλά για τον Σαββίδη, αλλά ναι, ο Σαββίδης. Έχουμε γεμίσει γλύφτες, άσε. Ναι. Δεν τρώω πρόλογο. Μ' αρέσεις. Όχι. Μ' αρέσεις. Όχι, όχι. Πολύ γλύψιμο, ε. Ναι, ναι. Δηλαδή είμαστε συμφεροντολόγοι, πανηγυρτζίδες. Και είμαστε. Οι Έλληνες. Γενικά. Παοξίδες. Και όλοι, ναι, γενικά. Η ράτσα μας το έχει. Τα ρίχνεις, είσαι καλός. Δεν τα δίνεις, είσαι μάπας. Παντού είσαι. Κατάλαβες, ναι. Όχι παντού. Παντού. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, τα ρίξε. Τα ρίξε. Άμα δεν πάει καλά η ομάδα. Πάλι θα τρέχω εγώ τον Τούντορ να τον παίρνω από τη Μεσίμβρη να τον πηγαίνω στο Μακεδονία Παλάς με το κλουβάκι. Ναι. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, τι δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Φορμαρισμένο σε βλέπω. Τα παίρνεις από το στόμα. Τι να σε πω, μα είναι πραγματικότητα. Έκανε και το ταγάρι. Ο Τούντορ μια δήλωση, καλά είμαστε, λέει, το ρόστερ δεν χρειάζεται. Άλλο. Κοίταξε να δεις. Ναι. Ό,τι ζήτησε του το πήρε ο άλλος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα, εμείς φωνάζαμε από εδώ, πάρτε κανένα τερματοφύλακα και κανένα στόπερ, δεν τον πήρανε. Πήραν τον Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, βάλανε σουβλάκια στην κατάψυξη, βάλανε μπύρες στην κατάψυξη. Τώρα θέλουν να τον πετάξουν με τον Κλάους μέσα.
Κοίταξε να δεις. Και το δικό σου, το Γιαννητσιώτη δεκάρι. Ναι. Δηλαδή τώρα φέρανε τον. Πώς το λένε? Τον Μπερμπάντοφ. Όχι, ρε. Ποιο να. Τον Φρανκ Άρνεσεν, να πούμε. Ναι. Τον βλέπω στο τζόκινγκ εκεί στην παραλία. Κάνει, ναι. Περπατάει γρήγορα. Δεν, δεν τρέχει. Δεν τρέχει. Δεν τρέχει γιατί είναι το 14 που περνούσε μια μέρα από εκεί και δεν το ξαναντάει για να τρέξει. Πήρατε τον Άρνεσεν για να έχετε τον Μπέλκα δεκάρι, ναι. Τον Κλάου Σενιάρη, ναι. Και τον Σέντερ Φόρ το μεγάλο να τον φέρει ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Εντάξει. Καλώς. Κάτσε καλά. Καλώς. Ρε, κάτσε καλά. Καλώς, ρε, κάτσε, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Δηλαδή ο Βρίζας ο καημένος. Ένα λεπτό, ρε. Ρε αδερφέ. Ρε ο Φουκαράς ο Βρίζας. Ο Φουκαράς ο Βρίζας, αν συνέχιζε ο ίδιος, η τούμπα θα ήταν, θα πήγαινα εγώ, εσύ, ένας λεπιτζής και ένας παπάς. Δηλαδή, τώρα, ρε, με τον Άρνεσεν, ναι, ξαναγέμισε η τούμπα, ρε φίλε. Κάτσε. Ναι, δηλαδή αυτό ο άνθρωπο τίποτα να μην κάνει. Μόνο ότι. Να είστε, να δηλαδή πήρατε τον Άρνεσεν για να σα φέρει τον Μπέλκα δεκάρι. Λοιπόν, άκουσα να σε πω τώρα. Και σε παρακαλώ, ρε. Και τι είναι, δεν είναι καλό ο Μπέλκα, δεν κατάλαβα. Μια χαρά, παιδί, παιχταρά είναι. Καμία σχέση. Ναι, ξέρω τι θε να πει. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σου. Είχατε για διώξιμο. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σου. Τον κάνανε, πώ το λένε. Δοκιμή για να τον πάρουν. Εντάξει. Και τώρα είναι ο νέος Κούδας, ναι, με δοκιμή. Κάθισε καλά. Κοίταξε, ρε, να σου, ναι, πω κάτι. Υπάρχουν ταλέντα στον μπα. Εγώ καταρχήν έχω άποψη γιατί παρακολούθησα τις προπονήσεις όλες. Από το οχυρό μας. Από το οχυρό μας κανονικά και έχω άποψη και τον κάθε ποδοσφαιριστή. Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι. Ποιος? Δεν κατάλαβα. Τι, ποιος? Ο Πέλκας, ο Κίτσιου, ο Κάτσε. Δεν κατάλαβα. Ο Λέοβατς γιατί. Μια χαρά είναι. Mm. Δεν κατάλαβα. Ναι. Και ο Χοντρός δηλαδή που τα ρίχνει, τι έχει κάνει, τι έχει πάρει, ας πούμε. Ναι. Τον Ντιαγέ και τον Μεντιαγέ. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα δούμε τι γίνεται. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός δεν παίζει στη Super League όπως ξέρεις. Εδώ και 3-4 χρόνια. Παίζει μόνος του. Πρόσεξε τι λες για τον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί μπορεί να σε απολύσουν. Ναι, ναι. Γιατί... Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν. Πες το εσύ, να μην το πω εγώ. Που είναι και συνάδελφό σου. Δεν είμαι, εγώ είμαι καλλιτέχνη. Ναι. Καλλιτέχνη είσαι. Έτσι. Ναι, δηλαδή άμα φύγει από εδώ θα πάμε. Πού θα πάμε? Στον Ερίκο Ανδρέου. Όχι στον Ερίκο Ανδρέου. Θα πάμε στο. Στη Φόνσου, ναι. Θα πάμε στο Λευκό Πρίο, κάνουμε από εκεί εκπομπή. Θα τα λέμε εκεί. Πρόσεξε να δεις. Θα γίνει ο Σόλον. Πρόσεξε να δεις τι κότες είναι οι φύλαυλοι των ομάδων. Ναι. Οι δημοσιογράφοι και οι ΕΣΥΕΜ και οι ΕΣΥΕΜ. Τι κοτάρες. Κοτάρες μεγάλες. Ντροπή αυτό που έγινε. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ντροπή. Είναι ντροπή, φίλε Γιάννη. Αυτό που έγινε αναδεικνύει το πόσο κότες είναι αυτοί οι οποίοι λένε γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει. Μπράβο. Και όταν βγαίνει να μιλήσει, ποιο είναι το κέρδος του? Θα φάει την ανεργία τώρα ο Σπυρόπουλος. Έτσι. Δεν νομίζω να τη φάει, γιατί είναι από του καλύτερου σπορκάστρε για μένα. Η Χούντα που υπήρχε επί Μπατατούδη στα μίντια. Επί Μαρινάκη, ναι, επί τον Κόκαλη. Δεν είχε τόσο, δεν είχε τόσο. Εγώ δεν έχω με τον Κόκαλη. Ναι, είχε, δεν είχε τόσο χούντα στους διαιτητές, είχε χούντα στους επόπτες και τα λοιπά. Στην ομιλία δεν είχε χούντα. Είχε πιο ελευθερία λόγου. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίρνει άλλο το μικρόφωνο και φοβάται να μιλήσει. Βέβαια. Χεσμένος επάνω του είναι. Εγώ τάζησα. Ναι. Εγώ μα και εγώ που είμαι κοντά σου τα βλέπω. Εγώ τάζησα. Ναι. Δεν είναι αλήθεια που ένας, για μένα ο Σπυρόπουλος. Πώς τάζησα. Πώς τάζησες, για πες και θα σου πω για το Σπυρόπουλο μετά. Στα πω εγώ πώς τάζησα τα. Για πες τα. Ναι, αλλά σύντομα όμως, μην κάνεις μια ώρα. Σταμάτα, ρε. μια τάζησα εδώ με τον Πατατούδη και τους Πασόκους. Ναι, εδώ. Oh, ναι. Και μια τάζησα με την Αθήνα. Oh. Στα πω εγώ. Μια με τον Πάοκ. Νούμερο 2. Μια με τον Πάοκ τάζησα και μια με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Με τον Πάοκ δεν τολμούσες να μιλήσεις για τον Πατατούδη. Ναι. Πέφτανα πάνω οι Μακεδόνες του Κερμελή, ο οποίος ήταν πάρε δώσε με τον Πατατούδη, φιλίες κτλ. Οργανωμένος οπαδός κτλ. Εκείνος ο σύνδεσμος, ο τότε Μακεδόνες. Τότε Μακεδόνες. Ναι, δεν λόγια τους τώρα, οι λόγια τους τότε. Ναι. Είχαν κάνει και με τρομοκρατία κτλ. Μην μιλήσω, ρε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, στους άλλους κάτω, έτσι και μιλήσεις. Έτσι και μιλήσεις. Για το Μαρινάκι. Για το Μαρινάκι. Όχι να μιλήσεις για το Μαρινάκι. Στα κανάλια κάτω. Ναι. Γιατί αυτή λέει. Να υπονοήσεις κάτι. Ναι, πρόσεξε να δεις. Μα λέει τόσο ακροματικότητα δεν σας είπα στην Αθήνα να πάτε. Πώς δεν μας είπαν. Υπήρχαν όροι όμως. Υπήρχαν όροι. Τα γάρια. Ακούστε εδώ. Δεν μιλάμε. Ακούστε τα γάρια εδώ που νομίζετε ότι είναι εύκολα όλα. Πιάνεις το μικρόφωνο και μιλάς. Άκουσα να σου πω δύο κουβέντες που άκουσα. Πάμε μιλήσει με μεγάλο κανάλι. Κάθεσαι στο Βαλ γραφείο να πούμε. Βέβαια. Κουστούμια, γραβάτες, ιστορίες και τα λοιπά. Βίκος νεράκι παγωμένο. Η όρη είναι η εξής. Ναι. Δεν μιλάμε για τον Μαρινάκη. Ναι. Δεν μιλάμε για τη διαιτησία για τον Ολυμπιακό. Έτσι, μπράβο. Και κατά δεύτερο λόγο, ναι, δεν μιλάμε για την ΑΕΚ. Έτσι. Του Μελισανίδη. Πρόσεξε τώρα. Τον Αλαφούζο τον έχω γραμμένο στα τέτοια. Δεν τους νοιάζει. Λέω για τον κύριο Αλαφούζο μπορούμε να λέμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για το δικό μας τον κύριο Σαββίδη.
Σκίστε το. Σκίστε το, κάντε το ράντο. Ισοπεδώστε το. Πόσα δίνεις. Πόσα. Πόσα δίνεις. Ευρώ. Ευρώ, ναι. Άμπρα. Λέει ένα ποσό, λέω, άκου να δεις. Να δεις μάγκα. Πώς έχουν τα γράμματα. Λοιπόν, έτσι και πάρω αυτά τα λεφτά. Και να λέω για το Σαββίδι, να μην λέω για το Μαρινάκι, και να λέω για τον πέναλτι που θα πάρει ο Πάολο το Μανιόνιο, το στραβό, και το offside, και να μην λέω για το Μαρινάκι, τα offside με το Λεβαδιακό κτλ. Που άμα δεν το βγάλω από το στόμα μου, θα το βγάλω από τον κόλο μου. Εγώ δεν μπορώ να μην μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω, ναι. Δεν θα μου φτάσουν ούτε για τις γάζες. Με αυτά τα λεφτά δεν θα με φτάσουν ούτε για τις γάζες, ούτε για, για τους γύψους και τα αυτά. Λέει γιατί. Γιατί λέω άμα πάω πάνω, ναι. Δεν θα έχει Κωστάκι η Ελλάδα να φάμε, ξέρω και τα λεφτά. Βέβαια. Στην Ελλάδα. Ελλάδα ρε μεγάλη. Ελλάδα. Εσύ πήγες κάτω. Προδότη. Ναι, με... Θα στο πούνε κι αυτό. Και θα είναι δικαιολογημένοι. Με τι μούτρα το παίζει παλικάρι και άντρα και μάγκα και ιστορίες. Βέβαια. Και βρίζει τον Μπάο και εδώ που είσαι ή τον Άρη. Μπράβο. Και κάτω κολώνει, α πούμε, κτλ. Άρα ψαλίδι εκπομπή. Άρα εκπομπή δεν παίρνεις. Άρα εκπομπή δεν παίρνεις. Άρα εκπομπή δεν παίρνεις. Λοιπόν, και φτάνουμε στο Σπυρόπουλο. Φτάνουμε στο Σπυρόπουλο, ο οποίος έζησε. Εγώ το έζησα στο Ράδιο Δύσια με τους Μακεδόνες του Κερμελή, του Τσέλσι και τους άλλους εκεί πέρα, οι οποίοι είχαν την φιλοσοφία τους. Εγώ δεν κάνω. Δεν κατηγορώ, λέω τι έγινε. Λοιπόν, ο Τσέλσι μου είπε, μα όχι, λέει, δεν ήμουν εγώ, ήταν οι άλλοι. Τον πιστεύω. Ναι. Αλλά. Ένας, σταματήστε τα μηνύματα, κουφάλες τέτοια. Πες τα εκείνα τα μηνύματα, να στέλνουν εκεί. Ήταν εκεί το Πασόκ και τα λοιπά, πάμε κάτι για τη Βάσο Παπαντρέου. Oh. Βάλανε εκεί, γινότανε δηλαδή χούντα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο γεγονός. Ναι, να πω κι εγώ, γι' αυτό σε λέω. Μου λέγει ο πατέρας μας χωρισμένος, ρε βλάκα. Τι κάθεσαι και σε νοιάζει εσένα, χρωστάει ο Πάοκ, δεν χρωστάει. Εσένα λέει χρωστάει. Καλά σε λέει. Δεν βλέπεις με τον κυρίες και κύριοι τι ωραία τα λέει. Ναι, αλλά εσύ όμως φιλαράκι είσαι ο στρατηγός έγινες πλέον. Ναι, αλλά δικαιώθηκες. Δικαιώθηκες. Ναι, αλλά ο κυρίες και κύριοι είναι στο 3% και εσύ είσαι στο 53%. Δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά ο κυρίες και κύριοι έχει δύο σπόνσορες, εσύ έχεις 18,5. Δεν έχει. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Σταμάταρε, μας βρίζουν. Να τα λέμε, ρε. Βρίζουνε τα παπάκια. Καλά λέει. Λοιπόν, καλά λέει. Λοιπόν. Κάνει εκπομπή ο άλλος και τον αντιγράφει ο άλλος. Πώς θα γίνει τώρα. Πρόσεξε τώρα. Να τα λέμε γιατί. Το Σπυρόπουλο λοιπόν. Ναι, ο Σπυρόπουλος. Ο καλύτερος σπορκάστρ. Ο καλύτερος σπορκάστρ. Το διώχνουνε. Το διώχνουνε. Γιατί τόλμησε εκεί με την αλήθεια. Βέβαια. Λοιπόν, δεν βγήκε κανένας να το στηρίξει. Ποιος να το στηρίξει, ΕΣΥΑ. Συνέδωρφος ΕΣΥΑ, ΕΣΥΕΜ κτλ. Ούτε ο λαός. Πήγε αυτό στην απεργία της ΕΣΥΑ ο Σπυρόπουλος. Ποιος. Να το στείλω τούρδα στο σπίτι. Δηλαδή εγώ ευχαρίστω. Εγώ ευχαρίστω. Τώρα μιλάω σαν Αραπτόπουλος. Ναι. 20%. 20% από το μισθό μου. Ναι. Το δίνω στο Σπυρόπουλο. Ναι. Θα τα δώσουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι οι δημοσιογράφοι της Ελλάδος στο Σπυρόπουλο. Ποιος θα το δώσει. Κάτσε, έχω ρόλο. Πότε να με πληρώσουν από όλα τα κανάλια κτλ. Σπυρόπουλο το 20%. Ναι. Σε έδειξη αλληλεγγύης. Ναι. Που να δώσετε. Που να δώσει, ρε. Κόκκινε θα δώσει. Που να δώσει. Ρε κόκκινε θα δώσει. Πού να δώσεις βατραχομούρι χιμπατζή. Κόκκινος μπορεί να δώσει, είναι αλληλέγγυος. Ποιος είναι αλληλέγγυος, στα λόγια. Στα λόγια, στα λόγια είναι με τον μετανάστη. Στα λόγια είναι. Πήρε κανένα μετανάστη στο σπίτι τον Ταΐση, σαν τον Τσιόλι. Το δικό σας, τον παίκτη. Ναι. Διαβάζω στο Facebook, λέει, το παρθεναγωγείο ήρθε εδώ. Λέει, ακούς, ο Τσιόλις συμπαραστήκαμε στους μετανάστες. Πολύ ωραία. Ναι. Τσιόλι έχει σαν ξενοδοχείο εκεί στο Λιτόχωρο, φανταστικό. Φανταστικό. Διώξε όλους τους πελάτες για 10 μέρες και τράβα πάρε από ένα μετανάστη 2-3 μέσα σε ένα δωμάτιο να τους τοείς, να τους ποτίζεις κτλ. Έτσι είναι η αλληλεγγύη. Αυτό είναι. Έτσι είναι η αλληλεγγύη. Αυτό είναι. Λοιπόν, ή τώρα που θα φύγουν οι τουρίστες, ναι. Το... Κάνανε απεργία τώρα για να μπουν τα κομματόσκυλα στην ΕΡΤ πίσω. Mm-hmm. Τα κομματόσκυλα τα οποία παίζουν. Εντάξει. Άντε, δεν θέλω να πω περισσότερα. Μην πράγμα, παραπάνω, ναι. Δεν γουστάρω. Μην το απλώνεις το θέμα. Στο Σπυρόπουλο δεν κάνουν τίποτα. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, και εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, όταν... είμαστε ψυχαγωγοί. Για μένα και να το προχωρήσουμε παρακάτω. Θα το φάμε στο διάλειμμα. Έχουμε. Τι. Αυτά δεν θα πάω σπίτι. Στο παρθεναγωγείο πάρε. Η κόρη σου αυτή. Καληνυχτάκια σε κόρη σου. Τι να σε πω, ρε. Θα κάνουμε καμία κλήρωση κανένα σέρβις. Αέρα είμαστε. Είμαστε αέρα. Αέρα είμαστε. Δεν μου το λες. Τι είναι τώρα. Είμαστε. Τι κολώνεις, έλα εδώ. Έλα, όχι, θα φύγω. Πρέπει να μοιράσω. Λοιπόν, έχω θα, πακέτα. Θα μας δώσεις σερβίς. Ξέρεις τι. Για να τα αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα. Για να θυμηθείς. Για να για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ναι. Για να
Για να πηγαίνουν τώρα πόσα κοριτσάκια, 15 χρονών. 14 χρονών. 2, 3, 4, 5, σαν τα κρύα τα νερά είναι. Για να αφήνουν τον Τότι, οι μπαμπάδε, να τα πάει στο σπίτι, καταλαβαίνει τι καλό άνθρωπο είναι. Τι καλή νυχτάκια σήμερα. Τι καλή νυχτάκια. Πολύ καλό άνθρωπο. Στο πεθμεζάδι δεν τα δίνανε. Δεν τα δίνανε. Αδύνατο. Αποκλείεται. Α, και αυτό με πριν στο αναπάντη. Σε λέω, να σε φέρω παρέα και δεν μου απαντά. Εγώ νόμιζα έκανε λάθο. Όχι, το μήνυμα λέει σε φέρνω παρέα. Μ' αρέσει. Είσαι πατέρας που θα έτσι πρέπει να είναι. Και εσύ μεθαύριο να σε δω τι θα κάνεις. Έτσι πρέπει να είναι. Να σε δώσει ένα μεθαύριο. Στα κορίτσια με το δίκανο θα είναι. Με το δίκανο. Λοιπόν, με το δίκανο. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία 18 χρονών, 19, και έβγαινα με μια συμμαθήτριά μου βόλτα, ας πούμε, και τα λοιπά, την πήγαινα στο σπίτι. Μπράβο. Ήσουν καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Είχα ευθύνη. Έχεις ευθύνη. Να σκοτωνώσουμε στον καυγά και τα λοιπά, την πήγαινα. Άρα, μεθαύριο, άρα λοιπόν μεθαύριο τη μικρή θα σου τη φέρνει ο άλλος στο σπίτι μπροστά. Έχει να πέσει γλάστρα από τον τρίτο. Με ό,τι συνοδεύεται. Έχω κάτι λικέρ αιωνική. Αγόρι. Θα είμαστε όπου. Εκείνα τα μπλε. Τα μπλε. Φαβ. Και ούτε πουλί πετάμενο να μην βρει το στάδιο. Μήπως τα ετσίντα του θα αρχίσει κάπνισμα. Άστο. Στο μπαλκόνι. Φίλε, εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε. Ποτό μπορεί να κάπνισμα, δεν μπορώ. Ποτό. Είναι μπελαλή στο κάπνισμα. Το κάπνισμα δεν μπορώ. Κάνω κανένα φού, δεν μπορώ. Ποτό όμως, με καλή παρέα, άμα είναι κάθομαι. Τώρα με καλέσανε κάτι σε ρέι. Πώς λέγεται το χωριό, ρε. Μαυροδάφνη. Έχουν λέει καζάνια εκεί που θα κάνουν και τα λοιπά. Θα μας το ρώσει πρωτού πας. Είμαι καλεσμένος. Δεν ξέρω εκεί, πώς το λέγανε, ο Τριάδης που παίζει στην Ξάνθη, ρε, είναι από εκείνο το χωριό, ρε. Το Σερών. Ναι, ρε, σερέ. Όλοι πίνουν και όλοι καζάνια έχουν. Καλά κάνουν, ρε. Τσίπουρα. Πού στην Ελλάδα δεν πίνουν. Παντού, παντού, παντού. Όπου και να πας. Μόνο για Αθηνία δεν ξέρω να πίνουν τσίπουρα. Εκείνοι πίνουν κάτι μπόμπα του Αραφάτ. Μου δίνεις πάσα. Πάω ραντεβού. Λοιπόν, κάτσε εδώ, ρε. Κάτσε. Θέλει να φύγει. Ας τα κοριτσάκια. Φύγαν τα κοριτσάκια. Όχι, πια τα βγάλει. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, λέει πάμε στη Ραφίνα σε εστιατόριο κτλ. Το καλύτερο. Ναι. Όντως, πολύ καλό εστιατόριο κτλ. Σαν το μεζέ το δικό μας όμως, δηλαδή το έξτρα. Πού να δεν το. Δεν τα νιώθουν. Δεν το. Στραγάλια βγάζουν για μεζέ. Δεν το έχουν. Δεν το έχουν, να σε πω γιατί. Γιατί δεν έχουν την κουλτούρα τη δικιά μας. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ. Εκεί Ραφίνα πάντως που έχει μετανάστες του 22 σαν τους. Η δεύτερη γενιά, η τρίτη, ναι, και η τέταρτη γενιά. Όσοι είναι μερακλείδες το κρατάνε. Όσοι, ναι, δεν είναι μερακλείδες, κοστί, λοιπόν, άστο. Επειδή έχω να καληνυχτήσω. Λοιπόν. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για την μπαταρία του αυτοκινήτου. Μούχτη την πήρε, μούχτη. Πήγα στην Θεσσαλονίκη, πληρώθηκα. Ο Κωστής ποτέ μούχτη. Ναι, ναι, ξέρω. Πληρώθηκα την. Αλλά μου δεν μου δώσανε λεφτά, μου δώσανε επιταγή. Χαμόγελα. Μου δώσανε άριθμο λογαριασμό, θα τα βάλω. Πάλι καλά που σε δώσα φιλιά. Φίλε, πριν τρία χρόνια με τρακάρανε πάλι και πήγα στην Θεσσαλονίκη. Είχε μια ώρα από εδώ μέχρι έξω 15-20 μέτρα. Πάω σήμερα, η ταμεία, ένα Αριανό 63χρονο Έλληνε Σταυρόλεξα, λέει γεια σου Ραπτόπουλε. Λέω θα πληρωθούμε. Αν δεν θα πληρωθούμε. Μόνος, όχι, ναι. Πληρωθήκαμε. Πλαστικό χρήμα. Πλαστικό, επιταγή. Όχι, από την επιταγή. Ά, και Δευτέρα να πάρω την πάρω. Α, είναι ημέρα. Δεν του χρόνου τέτοιο. Περίμενα να δω λεφτά ο καημένο. Για το μεταξύ ήθελα να πάω στα μπακαλιαράκια. Λέω, δεν έχει, λέω. Δεν έχει μπακαλιαράκια σήμερα. Τι δεν έδωσε στα μπακαλιαράκια την επιταγή. Τρελώσε. Τρελώσε πια επιταγή. Ρε τι γέλιο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ και τα κορίτσια. Γεια σα, κοριτσάκια. Να είστε καλά. Γεια. Στο καλό. Ήθελα να ήμουν 17 χρονών, αδερφή. Και τι θα έκανε, θα ήσουν άνεργο στα 25. Ναι. Εγώ δεν θα ήμουν ποτέ άνεργο, πιστεύω. Ούτε εγώ θα ήμουν, αλλά τι δουλειέ θα κάνω. Ό,τι θέλω. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα. Θα πουλούσα. Αυτό και τέλει. Εδώ πήγαμε στη θάλασσα ρε, και τρελαθήκαμε που καθόμασταν. Πάω σε μια ταβέρνα. Πώς πέρασε τις διακοπές σου? Τέλεια. Ξεκουράστηκα, αλλά την πέμπτη μέρα ήθελα να φύγω. Εμένα κοροϊδεύει. Είδα κάτι λιοντάρια τη Νεμαία εκεί πέρα να κάθονται να ψαρεύουν. Πώς κάθονται ρε 5 ώρες το ψάρεμα, ρε. Δηλαδή δεν τρελαίνονται. Πήγα να φάω να πιω ένα τσίπουρο με τη γυναίκα, με έπιασε εκεί η ιστορία να πούμε. Βλέπω έρχεται η κάβα. Μπύρες, ρετσίνες, κοκακόλες. Λέω παιδιά να βάλω ένα χεράκι. Ήθεσαι με να... λέει, μα ξέρω, να ξεπιαστούμε λίγο, ρε, να μην ξεχνιόμαστε κτλ. Λοιπόν, γυρνάμε εκεί που είχαμε μείνει. Ο καλύτερος sportcaster για μένα, με γνώση, με πολύ καλή αφήγηση στη και ροή λόγου, ειδικά στο ποδόσφαιρο, είναι ο Σπυρόπουλος. Έτσι, νομίζω καλός, νομίζω, ναι, ότι δεν χάνει ο Σπυρόπουλος από αυτή την απόλυση. Γιατί χάνει ο ΟΤΕ ο ίδιος. Για μένα. Ο Σπυρόπουλος θα βρει δουλειά.
Δεν θα μείνει. Πού, το κυνηγάει. Οπουδήποτε. Μπορεί να πάει στην Νόβα, μπορεί να πάει στην ΕΡΤ, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Ποιο, ποια ΕΡΤ. Δεν μένει. Μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, σε ένα ξένο κανάλι, μπορεί να πάει στο BBC, στο CNN. Εντάξει, έτσι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πάρουμε τα θέματα μας γιατί μείναμε λίγο πίσω. Να πω ένα περαστικά, ρε φίλε Κώστα, σε αυτό το παιδί που είναι εντελώς άτυχο. Τον Κατσικά. Τον Κατσικά. Δεν είναι άτυχος. Τι είναι. Είναι προβληματική κατασκευή. Προβληματική κατασκευή. Εγώ. Δηλαδή. Ναι. Ρε φίλε, είναι και ατυχία. Βλέπεις έναν ημίθεο. Αν το δεις. Πλαστικός είναι. Ναι, είναι πραγματικά, λες, αυτό το σώμα αποκλείται να τραυματιστεί. Μειώδες, δυνατό παιδί. Αυτό με τρελαίνει και εμένα. Λοιπόν, ναι. Και λέω, αυτός ο αρχαίος θεός, ο Έλληνας, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν αυτό το παιδί. Ο Βόγλης. Ναι, να χτυπήσει, ρε. Είναι δυνατόν να πάθει ρήξη συνδέσμων. Δεν το έχει ψάξει εκεί κανένας να δει μήπως έχει καμιά βιταμίνη που του λείπει, καμιά ορμόνη, καμιά ιστορία. Δεν μπορεί συνέχεια να παθαίνει με τα γόνατα πρόβλημα. Ποια γόνατα. Δηλαδή, αν ήταν άλλο παιδί, θα τα είχε παρατήσει. Και δεν ξέρω τώρα μετά από αυτούς τους χιαστούς, αν βρήκε την ψυχολογία αυτό το παιδί, να μπορέσει να συνεχίσει να παίξει μπάλα. Έστω και σε β' επίπεδο. Σε υψηλό επίπεδο δεν πρόκειται να παίξει. Εγώ είχα ενστάσεις με τον Κατσικά και είναι μια φοβερή, μοναδική φυσιογνωμία στον χώρο του ποδοσφαίρου ναι. που χρήζει επιστημονικής μελέτης. Βεβαίως ναι. επιστημονικής μελέτης. Χρήζει επιστημονικής μελέτης. Ένα παιδί γυμνασμένο. Εγώ το κοζάρισα. Μου λένε έχεις θέμα με τον Κατσικά, λέω εγώ. Τα τι κασικά ρε, μα τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν ρε, με αυτούς που δουλεύουν είναι δυνατόν να έχουμε θέματα με ανθρώπους που κάθε μέρα τα δίνουν όλα στην προπόνηση. Του λέει ο προπονητής μια μέρα πριν το μάτς, θα πιάσει τον τάδε. Ναι. Και από την στρες του, εγώ δεν το κατηγορώ, και εγώ με στρες ζω. Ναι. Είμαι δηλαδή μόνιμα με στρες. Ναι. Δεν το κατηγορώ, δηλαδή είναι όμως ο χαρακτήρας του τέτοιος. Ναι. Δεν μπορεί να το αποβάλει το στρες. Δεν μπορεί να αποβάλει το στρες. Έκανε μετό, λέει, από το στρες. Δεν είναι και αυτό ζωή. Κοίταξε να δεις. Τα λέω εγώ που αγχώνομαι. Έχω ζήσει κάποια παιδιά ναι. τα οποία ξεκίνησαν στον ΠΑΟΚ, πιτσιρικάδες ειδικά, και είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν αντέχουν το ρυθμό της Τούμπας, ούτε της Super Link. Θέλει, Κώστα μου, η μετάβαση, γι' αυτό λέμε καμιά φορά τα ετόπουλα, η μετάβαση από το K20 στο επαγγελματικό. Θέλει προσαρμογή. Θέλει ψυχολόγο. Δεν μπορείς να αντέξεις τη βούη της Τούμπας. Εμένα πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ, το λέω και το ξαναλέω, μου είχε πει ότι για 10 λεπτά με έβαλε ο προπονητής μέσα. Ήθελα να δώσω, να τρελαθώ, να τα δώσω όλα, να βγάλω τα ντερά μου στο γήπεδο και δεν μπορούσα να αναπνεύσω για 10 λεπτά μόνο από τη βούη της Τούμπας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι. Έπαιζες τι. Ε? Τι. Έπαιζε μέσα, παίχτης του ΠΑΟΚ, πιτσιρικάς. Σου είπε. Μου είπε εμένα, ναι. Δεν μπορούσα, μου λέει, να αναπνεύσω για 10 λεπτά από όλη αυτή την υπερένταση που μου έβγαλε το γήπεδο. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο. Βλέπουμε εμείς τα παιδιά και λέμε, τους κρίνουμε, δεν παίζει, δεν δίνει πάσες, δεν δίνει έτσι, δεν κάνει αλλιώς, δεν περνάει την κάθετη. Παιδιά, είναι πιτσιρίκια, είναι μωρά. Είναι 17, είναι 19 χρονών. Και αν και στο εξωτερικό, μην κοιτάτε, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν αναλυτές ποδοσφαίρου που τους βάλουν στο κλίμα του αγώνα. Εδώ τι υπάρχει. Εδώ υπάρχει ο Σταυροστόμης σαν και εμένα να πούμε που είναι στην τρία απέναντι και μόλις κάνει τη στραβή να πούμε αρχίζουμε και στραβοστομιάζουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Φαντάσου λοιπόν ναι. και υπάρχουν και δυνατοί χαρακτήρες βέβαια όπως είναι ο Σταφυλίδης, όπως είναι ο Κίτσιου, όπως είναι ξέρω, ο Κάτσα που δεν καταλαβαίνουν από τέτοια πράγματα. Έτσι. Αλλά είναι μέσα από την οικογένεια βγαλμένη αυτή. Πρόσεξε τώρα να δεις. Γυρίζω πίσω. Ναι. Εγώ νιώθω τυχερός γιατί εδώ ναι. πόσα χρόνια. Είσαι εδώ. Πόσα χρόνια. Καμιά 20ετία να μην είσαι. Δεν είμαι 20. Είμαι. Πότε πέθανε η γιαγιά μου. Το 2000... Γιαγιά σου πέθανε. Το 2002 πέθανε η γιαγιά μου τον Απρίλιο. Μ' αρέσει, το μ' αρέσει ωραία κομβικά σημεία που βάζεις. 2, 3, 4, 5. 13 χρόνια. 13 χρόνια είσαι εδώ. Ναι. Μόνο. Ναι, 13. Εγώ σε θυμάμαι, ρε φίλε, μια ζωή. 13 στα 14. Μια ζωή είναι. Μπράβο. Δεν πήρα κατεύθυνση. Γιατί. Δεν με είπαν. Πες αυτό, πες εκείνο. Ούτε κανένα. Όχι. Όχι. Περάσανε χοντροί, περάσανε ψηλοί, περάσανε μουστάκιδες. Οι μουστάκιδες ναι. είχαν ένα τρόπο μάλιστα, να κάνω. Εγώ μάλιστα, μάλιστα. Το μπος, ο πλοίαρχος Μπιθ. Ναι. Ποτέ. Τίποτα, ε. Ούτε τώρα. Μπράβο. Λένε, πες το ότι θέλετε, μάθετε, διασταυρώστε. Ναι, αλλά. Διασταυρώστε. Ναι, αλλά. Ζητάμε. Τα πρόστιμα, ναι, μην βρίζετε. Ναι, αλλά. Τι άλλο, άμα κάθεστε. Δηλαδή. Ναι, αλλά ναι. άμα κάθεστε στην Τούμπα, σε ναι. ένα τραπεζάκι τρεις σας, εγώ, εσύ και ο πλοίαρχος. Ναι. Και μας κάνουν κανένα ντου, ναι. ο πλοίαρχος θα την κάνει ή θα είναι εκεί σύμμαχος. Δεν πρόκειται να την κάνει ποτέ. Λες. Με το γουδόνι μπάσκετ έπαιζε. Α, εντάξει. Με το γουδόνι μπάσκετ έπαιζε. Τότε κατάλαβα. Να την κάνει. Εγώ είμαι ευτυχής και για το Μετρόπολη, θα έχω να το λέω. Όταν φύγω από τη ζωή, από τη δουλειά, από. Ναι. Δεν θα έχω να λέω. Δηλαδή ότι
Μπορεί να μην ήμουν. Άμα φύγει από τη ζωή, σε ποιο θα το λες. Ε, θα έχω να το λέω. Θα φύγω από τη ζωή. Ναι, σωστό, ναι. Δεν το λέω. Γελάει. Τι ωραία που περνάει. Θα έχω να το λέω. Και ο Γιαννάκης κάτω. Ποιο Γιαννάκης. Ο Καρατζαφέρης. Μπορεί να δεν δίνει εκπομπή. Δεν δίνει. Ναι. Αλλά εντάξει, λέει. Μέχρι ένα κομμάτι μπορώ να μιλήσω. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ε, στο θέμα. Να μπω για διαιτησίες, για αυτά. Και... ναι, εκεί δεν μπορεί να μιλήσει. Φίλε, αφού είσαι αθηναϊκό κατεστημένο. Και τι να μιλήσω. Σε ένα τέταρτο δεν μπορώ να μιλήσω. Καταρχήν πρώτα απ' όλα είναι και ο Αλέφαντος εκεί πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Λες και κάνει την ανάβαση στο σεξ σου, είναι να πούμε. Πώ θα του βγει. Έχει ρόλο πρωταγωνιστού. Εμείς με τον Γιάννη είμαστε εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο πιο. Κοίταξε, δεύτερο ρόλο και ο Παπαγιανόπουλο δεύτερο ρόλο έπεσε. Ναι. Αλλά τι ατάκε τη έριχνε. Σωστά, σωστά. Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμεί εδώ πάνω. Έτσι. Παίζουμε λίγο. Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε. Κάτσε ρε φίλε. Με συγχωρείς, όχι ρε Κωστή. Όχι ρε Κωστή. Να τα πούμε λίγο τα πράγματα και πιο. Θεσσαλονίκη. Και τέτοιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, θεωρητικά, στη Super League, τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ. Με τα καλά τους, με τα στραβά τους κτλ. Δηλαδή, να σου πω κάτι άλλο. Οι Αθηναίοι είναι καλύτεροι από εμάς. Σε τι. Γενικά, στην καθαρότητά τους, ας πούμε. Στην έκφρασή τους, στις επενδύσεις τους. Στη βρωμιά τους, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή να κατηγορούμε τις δικές μας ομάδες και να μην κατηγορούμε και τις αθηναϊκές. Δεν κατάλαβα. Επειδή είναι μακριά. Έχουν να κινήσουν πολύ χρήμα. Έχουν την εξουσία κάτω στην Αθήνα. Έχουν τα μέσα. Δηλαδή νιώθεις λίγο επαρχιώτης εδώ. Και εμείς τους τη βγαίνουμε τώρα. Τους τη βγαίνει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα, έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να έχω τον ΠΑΟΚ πέμπτο και να 30 βαθμούς πίσω και να το παίζω Μακεδονομάγος. Δεν γίνεται. Μπορώ να έχω στην Τρίτη Εθνική και να λέω. Φταίει, ξέρω εγώ, ο Γκυρτζίκης. Ναι, ρε φίλε, αλλά σου δεν πω κάτι, να σου πω κάτι. Ναι, για να είναι ο Άρης στην. Δεν μπορεί να μαθαίνω ότι από την Τρίπολη έπεσε πακέτο εδώ και να λέω το Φουκαρά τον Ηρακλή. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Να σε πω κάτι. Άμπρα, δεν μου βγαίνει. Να σου πω κάτι που το έχω φιλοσοφήσει. Άμα μου βγαίνει. Προτιμότερο είναι η ομάδα μου να είναι 30 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Γιατί, να σου πω γιατί. Το έχω φιλοσοφήσει. Εάν είναι 3 πόντους από τον Ολυμπιακό πίσω και χάσει το πρωτάθλημα με αβαβά, θα θρυνήσουμε θύματα. Προτιμώ λοιπόν να είναι 30 πόντους και να μην ανοίγει ρουθούνη, παρά να φτάσει ο ΠΑΟΚ να είναι 3-4 πόντους από τον Ολυμπιακό, να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η ακεραιότητα των παιδιών, η σωματική ακεραιότητα και των ποδοσφαιριστών και του κόσμου μας και του Ηρακλή και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και των Αθηναϊκών. Και των Αθηναϊκών ομάδων. Ναι, και των Αθηναϊκών. Δεν λέω εγώ όχι. Λοιπόν, από το να δούμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει όριο στη διατησία του. Μπορεί να σας φάξει καθαρά χράπ και γεια σας, δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει ιεροκιό. Και αυτό είναι κακό για τη νέα γενιά των Ολυμπιακών. Δεν το καταλαβαίνουν όμως. Γιατί, δηλαδή, είναι, λες ας πούμε, ο ΠΑΟΚ αρκείται στο κυπελάκι, στη δεύτερη θέση, στη τρίτη θέση. Και ο Ολυμπιακός, ξέρεις τι αρκείται, στο πρωταθληματάκι και στο κυπελάκι. Δεν θες ρε να πας στο Champions League με τόσα εκατομμύρια που παίρνεις, να πας να δεις την ομάδα σου μέσα στη Manchester να παίζει, να πας να πούμε μέσα στη Real Madrid. Πού είσαι τόσα χρόνια πρωταθλητής του κόσμου, να πούμε, της Ελλάδας τόσο καιρό. Και δεν παίζει και μπάλα. Και δεν παίζει και μπάλα, να δούμε, να πούμε. Θέαμα. Εδώ μιλούσαμε για την ΑΕΚ του Μελισανίδη του τότε, που τάχωνε, ξέρω εγώ, και είχε κάνει μια ομαδάρα. Και ακόμα μιλάμε για εκείνη την ομάδα που παίρνει τα πρωταθλήματα. Για τον Ολυμπιακό, μια φορά πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις που έφερε παιχταράδες μέσα, δεν έχουμε να πούμε ότι αυτή τη χρονιά ο Ολυμπιακός έπαιξε μπαλάρα. Για 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιατί είχε τους παίκτες. Δεν είχε τον προπονητή. Δεν είχε τον προπονητή. Να τους κάνει ομάδα. Ναι, γιατί είχε τον κούκαλι μέσα και σου λέγε να το πάρω εγώ. Από Γουλανδρή με Πετρόπουλο είχε σαν άτομα παιχταράδες και ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη ομάδα. Ναι. Εδώ και τους χτυπούσε με ένα μπόντο, έχανε το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Δεν είχε τον προπονητή. Δεν είχε. Δεν είχε τον προπονητή να πιάσει τους παιχταράδες και να τους κάνει ομάδα. Εμένα αυτό με πειράζει. Η δικιά μας η γενιά των 45ηρδων, είτε των ΠΑΟΞίδων είτε των Ολυμπιακών. Αυτός είναι ο Λαγός. Ο Λαγός είναι αυτός. Βουλευτής Πειραιά, Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι δύο τσαλτίδιδε. αυτό είναι το σακάκι, ρε φίλε, είναι σαν αντίσκηνο το Σύριον που ήρθαν εκεί στην. Τσαλτίδη αδυνάτησε. Όπα. 15 κιλά το είδα. Το χτύπησε κανένα καμπανάκι. Ναι. Πήγα στο γάμο του Σωτήρη του Δασκαλάκη. Ήμασταν δίπλα-δίπλα. Ναι. Του λέω Βρούτο, τι έγινε. Όπα. Φαλάκρινε, έκανε και τα κόμματα. Τα τσεκά που λέει μπαμπ, σταμάτησε. Μαχαίρι. Περπάτημα. Στεναχωρέθηκε για τον Άρη γι' αυτό. Εγώ δεν έχει τέτοιο χοντρό πετσουσίνη. Ναι, γύρω-γύρω. Δύο φορές λέει κάνει το γύρο του Βαθύλακου. Ναι, ναι. 9 χιλιόμετρα. Πραγματικά όχι σαν του Κόκκινου. Αυτό τα περπατάει κανονικά. Αυτό το παιδί πάντως άμα δεν ήταν δημοσιογράφο σίγουρα θα ήταν δικηγόρο, ρε φίλε. Ο Τσαλτίδη. Ναι. Θα έκανε κόντρα Ελλάδα. Ωραίο. Περάσαμε ωραία εκεί πέρα. Καλά ήταν. Δεν μάλωσε.
Τρελώσαι, ρε. Γιατί να μαλώσεις. Με ποιο να μαλώσεις. Ποδροί φίλοι ήταν. Παναγιωτήδης Άρης. Να, αυτά τα μουστάκια όταν τα γλύφετε μεταξύ σας, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Μα κοίτα, όταν, αυτοί που δεν γουστάραν δεν ήρθαν. Ναι. Βέβαια. Πώς, γιατί. Εντάξει. Εντάξει. Μασλαμά πήγαμε, τον Ασλαμά. Ασλαμά, τι να μάλλον με τον Ασλαμά. Ασλαμά είναι βούτυρο. Το Ασλαμά θα μάλλον. 60 χρονών νέο, Δημήτρης Χόρν. 51. 51 είναι. 51. Είναι ο Δημήτρης Χόρν. Ναι. Στο. Πώς λεγότανε. Αλίμονο στου νέου. Γίνεται γέρο και νέο ταυτόχρονα. Φοβερό. Όπως τον παίρνουν. Κωστή, κωστή, κωστή. Κωστή, να μην ξεκινήσουμε τη μαρμπέδα, Κωστή, γιατί θα, δεν έχει θεματολογία. Ακόμα. Όχι, για την προηγούμενη κυρία. Φώτα είχατε. Πού? Κάτι καμένες λάμπες εκεί στη μαρμπέδα. Καλύτερα καμένες λάμπες σίγουρα. Άστα δεν είναι. Βλέπω το σκηνοθέτη να παίρνει μανιβέλα για να κοιτάει τη μάνικα για να έχει αντλία εκεί. Στη ζωή πρέπει να, να πορεύεσαι, ναι, ξέρω. Με αυτό που έχεις και να, ναι, 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 και να μην. Ευχαριστώ να λες. Λοιπόν, μηνύματα. Διάβασε κανένα μήνυμα εκεί. Αν και δεν είπε και το. Ποιο? Δεν είπε και το. Πώ λε, 9.55 και ενώ ναι, το μήνυμά σου και τα λοιπά. Ναι. Είμαι πολύ χάλια. Πε κάτι για Άρη να μου φτιάξει τη διάθεση να γελάσω. Δουλεύω στο καζίνο. Πείτε τον Κόκκι ότι αν δεν έχει κουπόνι, δεν μπορεί να πιει ούτε σόδα. Ραπτόπουλε, μην πήρε πολύ. Μην γύρισα και αυτό που χτύπησε το αυτοκίνητό σου πριν λίγε μέρε. Έλατε. Πόπο, φίλε. Τι ήταν γι' αυτό, ρε. Τι κατέμιση. 0,2 το όριο, 1,4 ο τύπο. Ναι, στο τσάφι ήταν. Το 15 Αύγουστο έπινε, 30 Αυγούστου μου την έκανε. Κάθε χρόνο λες ότι το Σεπτέμβριο ξεκινά η ιντερνετική εκπομπή και όταν έρχεται ο Σεπτέμβριο τα γυρνά. Ρε, μήπω τελικά ψήφιζε Πασόκ. Κοίταξε, φίλε. Μάλλον άλλοι τα γυρνάνε. Ναι, εντάξει. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Πάρα κάτω, λοιπόν, για Άρη δεν μιλήσει. Να μιλήσω λίγο για ΠΑΟ και να τελειώσω με τον ΠΑΟ. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, Κωστή, έχω παρακολουθήσει όπως είπα όλες τις προπονήσεις και έχω άποψη για το υλικό μας. Ναι. Πιστεύω ότι για μένα, έτσι πως είδα την ομάδα και δεν ξέρω αν συμφωνείς, αυτό που αρμόζει περισσότερο να παίζει ο ΠΑΟ, ειδικά στην Τούμπα, όχι το 3-5-2, δεν θα πω το 3-5-2, το 4-4-2 με το ρόμβο. Νομίζω για μένα. Βρες μου τους δύο. Ναι. Τους δύο πλαϊνούς του ρόμβου. Του δύο πλανού του ρόβου. Δηλαδή, είναι... εγώ θα βάλει τον Κάτσε Εξάρι. Ναι, ωραία. Είναι ο Κάτσε Εξάρι, είναι ο Μακ από τη μία και ο. Πώς τον λες τον άλλον, τον Ροζ Ντρίγκε. Τον Ροντρίγκε, Έντι Μέρφυ. Έντι Μέρφυ. Και τον Έντι Μέρφυ το βάζει εκεί. Βάζει το πελκάκι μπροστά του, στην κορυφή του ρόμβου και δύο επιθετικού μπροστά, Μπερμπάτοφ και Κλάου. Πρόσεξε, μιλάμε για την Τούμπα. Ποιο θα μαρκάρει. Μιλάμε για την Τούμπα. Τι να μαρκάρει στην Τούμπα. Γιατί στην Τούμπα τι είναι η Τούμπα. Όλοι μαρκάρουν. Όλοι μαρκάρουν, ρε φίλε. Όλοι μαρκάρουν. Δεν κατάλαβα. Ο Ροντρίγκε δεν μαρκάρει. Ο Μακ δεν μαρκάρει. Όχι. Μαρκάρουνε. Μαρκάρουνε. Απλώ η διαφορά ποια θα είναι. Ότι ο Κλάου. Με λέει ο Αλέφαντο, ο Πέλκα λέει. Μην το βλέπει ότι δεν μαρκάρει. Γίνεται λέει και τρίτο επιθετικό. Και άμα χαθεί η μπάλα γίνεται και τρίτο χαφ. Βεβαίω. Λέω για τρίτο επιθετικό το έχω δει και εγώ. Και τρίτο χαφ γίνεται. Τρίτο χαφ Νίκο λέω. Δεν ξέρω, έχω τις αμφιβολίες μου. Ναι. Γίνεται και τρίτο χαφ. Δηλαδή, σαν τρίτο χαφ, ναι, με πνευμόνια βοηθήσει τον Κάτσι και τον Τζιόλι. Εδώ ναι, παρένθεση. Έχω μια αίσθηση. Παρένθεση εδώ βάλε. Σαν τρίτο επιθετικό, ναι, σίγουρα το χολόπεδο μέσα στην περιοχή έχει. Θέλει. Πολύ καλά. Έχει στοιχεία. Το ένστικτο για να μπει εκεί. Ναι. Το πρόβλημα με το πίσω για να γυρίσει είναι ότι προσπαθεί να εξισορροπήσει τις δυνάμεις του για να μην μένει από δυνάμεις. Αυτό ακόμα δεν το έχει. Κάνει διαχείριση, δεν κάνει διαχείριση. Δεν κάνει ακόμα σωστή διαχείριση δυνάμεων. Επειδή τον παίρνει ο αυθορμητισμός και επειδή είναι παίκτης που από μικρός ήθελε να σκοράρει, να μπαίνει, να μπουκάρει, στα γυρίσματα και στα μαρκαρίσματα ακόμα δεν πατάει καλά γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν κάνει καλή διαχείριση δυνάμεων. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Καλά πνευμόνια έχει. Έχει καλά πνευμόνια. Απλώς ξέρεις κάτι. Πολλές φορές και πολλοί πιτσιρδικά δεν το κάνουν αυτό και εκεί που υποτίθεται ότι έπαθε θλάση. Και βγήκε, ήταν γιατί. Γιατί έδωσε το κάτι παραπάνω. Με αποτέλεσμα εκεί κάπου να χάσει τις δυνάμεις του. Να του έρθει μια ζαλάδα, ξέρω εγώ, είπανε φλάση, τέλος πάντων κτλ. Λοιπόν, όταν αμυνόμαστε Κωστή, αμυνόμαστε 4-4-2 στην ευθεία μετά. Γυρνάνε όλοι πίσω, ευθεία κανονικά. Δεν χρειάζεται ο Μπερμπάτοφ να γυρίσει πίσω να μαρκάρει. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Γυρνάει λοιπόν και παίρνει λίγα πιο μέτρα πίσω ο Κλάους. Ωραία πράγματα. Τώρα, παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. 4-2-3-1. Δηλαδή ο Κλάους. Το χαφ, ναι, που θα κατεβάσει μπάλα, ας πούμε το εξάρι, ναι, θα πάει το πιάσει. Ναι, θα το πιάσει, Κωστή. Θα το πιάσει. Έχει τα τρεξίματα ο Κλάους. Τώρα, αν είναι έξω με τα μάξι ο Κλάους και μας ακούει. Ναι. Μπορεί να γελάει να πούμε. Ναι. Πρόσεξε. Ναι. Αυτό που είδα στις προπονήσεις. Ο Μπερμπάντοφ, ο Τούντορ τι πάει να τον κάνει. Δορυφόρο του Κάτσε, του Κλάους. Δηλαδή, βγάζει τον Μπερμπάντοφ στο καρούμπαλο. Στις προπονήσεις μπορεί να κάνει 15 assist.
ο Μπερμπάτοφ. Δηλαδή ένα απίστευτο πράγμα. Γράφαμε, μοίρασε. Έβγαινε δεξιά, έβγαινε αριστερά. Πραγματικά το έκαμνε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή τις περνούσε τις μπαλιές. Τώρα αν οι άλλοι τις χάνανε και τα λοιπά, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Αλλά τις μεταβιβάσεις τις έκαμνε. Δηλαδή θες να πεις ότι στη φάση, ναι, μπορεί ο Μπερμπάτοφ να βγει 6 μέτρα 10 από την περιοχή, ναι, και να μπουκάρει δεύτερο φόρο Πέλκας. Να βγει και μπουκάρει... να του την κάτσει δηλαδή την μπάσα την καλή, να βγάλει μια τρίπλα στο στόπερ και να πλάσει. Α, αυτό ακριβώς. Όπως επίσης ο παίκτης μας ο Μακ, ο οποίος δεν είναι στατικός παίκτης, θέλει να πάρει μέτρα από πίσω. Δεν μ' αρέσει αυτός. Κοίταξε να δεις, είναι χαζογκόλης. Τα μέτρα όμως τα παίρνει κοστή. Δηλαδή, ένα αμυντικό που τον μαρκάρει, τον Μακ, το φοβάται. Ε? Δεν μπορεί δεύτερο σε που θα κάνει τις μπούκες, θα το δεις. Και ο Ροντρίγκης θα τις κάνει τις μπούκες. Γιατί αν καθίσει ο Μπερμπάτοφ στο καρούμπαλο και γίνει ο κυματοθράφης της ομάδος, θα τον προσέχουν περισσότερο. Με την ποιότητα που έχει και τα σπασίματα που θα κάνει 5 ευκαιρίες ο Μακ. Τις 2 θα τις κάνει γκολ, ρε φίλε. Θα κάνει 2 ευκαιρίες ο Πέλκας, τουλάχιστον τα σουτ. Nice. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό είναι που μας αρέσει. Ανεβάζει στροφές ο Λέοπαρντ, θα τον έλεγα. Ο Λέοβατς. Ανεβάζει στροφές. Το πρόβλημά του είναι στα γυρίσματά του πίσω. Ακούγεται. Και αυτό που με στεναχωρεί, και αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι ο Ζαΐρης, ναι, έχει μια στασιμότητα. Ενώ έδειξε κάποια πράγματα, το βλέπω ότι μένει στάσιμος. Καλά, για το Σάμπο μπορώ να σου πω ότι αν ήμουν εγώ Τούντορ θα τον είχα βάλει στόπερ σε κάποια εύκολα παιχνίδια. Τον. Το Σάμπο. Το έβαλα στο πέρα. Διάβαζε το χαρίσι. Κοίταξε να δεις. Να πω κάτι το οποίο μπορεί κάποιοι να με κατηγορήσουν. Για μένα ο Χαρίσης είναι πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής για τη θέση που αγωνίζεται από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιατί μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις. Πρέπει να φάει το τσιόλι λάχα να τελειώσει. Το ζητούμενο είναι ότι ο Τούντορ δεν τρώει και τον παραγωνίζει κακώς για μένα. Έχει Κωστή, θέλω να μου ακούσεις αυτό που θα σου πω. Ο Χαρίσης έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι πολύ παιχταράς. Τσιρικάς, πνευμόνι, ξέρει μπάλα, μπορεί να παίξει στόπερ, μπορεί να παίξει εξάρι, μπορεί ενίοτε να βγει και σαν οχτάρι, μπορεί να καλύψει στα πλάγια, είναι τρεχαλατζής. Δεν έχει, είναι ακόμα λίγο ψηλό τσαπατσουλάκος, αλλά είναι και πιτσιρικάς. Δηλαδή, μη θέλεις τώρα να δείξεις ότι η επιλογή σου Σάμπο είναι καλή. Δεν είναι ακόμα ο Σάμπο για να παίξει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μην τον βάζεις μέσα. Μην κάνεις αλαζονική προπονητική κίνηση, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και κόβει την ομάδα. Τέρμα. Τερματοφύλακας. Αυτά που βλέπω στην προπόνηση δεν έχουν καμία σχέση με την Τούμπα ή με τα Γιάννη που πήγα και είδα το μικρό. Σημαίνει ότι ο μικρός έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Έχει πολλή ελαστικότητα, είναι πολύ εκρηκτικός, έχει λαβή και κάνει τη λαβή στην προπόνηση και δεν μου την κάνει στα Γιάννενα μέσα. Άρα είναι κατσικά στην ψυχή. Άρα θέλει ψυχολογία. Αν θα μπορέσει να παίξει στην Τούμπα μέσα, αυτό μόνος του Κωστή πιστεύω ότι θα το καταφέρει ή όχι. Από εκεί και πέρα να πω δύο λόγια για τον κόσμο μας. Και να κλείσω με αυτό. Ναι. Ο κόσμος μας από αυτή τη στιγμή έχει γυρίσει. Είναι. Ότι είμαστε πανηγυρτζίδες, είμαστε όλοι μας. Και εγώ και όλοι μας. Δεν υπάρχει λαός που να μην είναι πανηγυρτζής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πήραμε μια απόφαση. Ποιοι? Ότι την ομάδα πρέπει να τη στηρίξουμε. Και το είπα και το φωνάζω ότι η ομάδα θα έχει και άσχημα αποτελέσματα, ίσως και μεγαλύτερα από το 3-1 των Ιωαννίνων. Που πολλοί πετούσαν στα σύννεφα. Έτσι. Τι κινδυνεύεται να γίνει, τύπο οξύδες. Τι. Ο Ηρακλής θα πει του 70. Του 80. Να γίνω. Γιατί να μην γίνω. Θα σε χαζός. Γιατί. Ηρακλήδης το 80 χαζεί. Λοιπόν. Πέραν 2-2. Ναι. Έπρεπε να κερδίσουν 10-10. Ο ΠΑΟΚ τι έχει να θυμάται το 80. Το 80. Ναι, τι έχει να θυμάται. Το ΠΑΟΚ. Ας το Πασόκ, ρε, μιλάμε για μπάλα τώρα, μην το πας αλλού. Το πρωτάθλημα, το 85. Το 85. Ποιος το θυμάται από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ? Δεν το θυμάστε. Όχι. Θυμάται κανένα ποδοσφαιριστή που έκανε καμιά ενέργεια? Κάλπικο ήταν. Μιλάμε, όχι κάλπικο, ρε φίλε, δεν λέω τέτοια λόγια εγώ. Θέλω να πω ότι δεν έκανε την υπέρβαση σαν παικτικότητα για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το θυμάστε, γιατί δεν θυμάστε. Το 76 δεν μπορώ να το θυμηθώ γιατί ήμουν 2 χρονών. Είμαστε. Τότε φυσικά θα το θυμούνται οι παλιοί. Γιατί μιλάνε οι παλιοί για το 76. Δεν μιλάνε ποτέ για το 85. Γιατί όμως μιλάνε για το 76, γιατί μιλάνε για τον Παρίδη, τον Τερζανίδη, τον Γκούδα, όλους αυτούς και δεν μιλάνε για τον Μπάπριτσα, ξέρω εγώ, για τους υπόλοιπους που ήταν το 85 που και εγώ καλά δεν τους ξέρω. Το κάνουμε θέμα. Δεν είναι θέμα. Μπορείς να μου δώσεις λύση. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ποια είναι. Γιατί συνδυάστηκε ένα εξωφρενικά καλό ποδόσφαιρο. Τότε. Τότε με ένα πρωτάθλημα. Ενώ το 85
Ήταν ένα τσίκι τσίκι μπομ και πήραμε το πρωτάθλημα. Κουλούριο. Δεν ξέρω, ρε, μην με βάζετε τέτοια πράγματα. Για μάμα, τι είσαι. Δεν ξέρω κουλούριο και ξεκουλούριο να πούμε. Ξέρω ότι δεν ήταν ο ΠΑΟΚ των πέντε αστέρων τότε. Για μένα. Δηλαδή νομίζω ότι στο πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ επί Μπάγεβιτς. Πιστεύω ότι επί Μπάγεβιτς και επί Σάντος. Μην με βάζει ένα πολλό γιαρέ που, που δεν είναι στο στόμα μου. Ναι, μη λες. Πιστεύω ότι επί Μπάγεβιτς και επί Σάντος ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλύτερη μπάλα από το 85 και δεν πήρε τίποτα. Πήρε ένα κυπελάκι. Αυτό πήρε. Δύο. Άρα λοιπόν εγώ, γιατί. Δύο ήταν επί Άγγελου. Με Άγγελου δεν παίζαμε τόσο καλή μπάλα όσο επί Μπάγεβιτς, πιστεύω εγώ. Και γιατί λοιπόν να μην θυμάμαι τον Ηρακλή, του Χατζημπαναγή, του Παπαϊωάννου και αυτού, τι έχω να χάσω. Δηλαδή τώρα δώσουμε ένα κύπελο. Μα τι το κάνω, άμα δεν δω μπάλα στην Τούμπα. Να με το δώσει με διαιτησία. Ηρακλή. Να με το δώσει με Σιμίτη και με Τσίπρα. Ηρακλίζει. Καλά κάνω. Μάλιστα. Και έτσι πρέπει να κάνω. Άρα και αυτό δεν θυμάσαι το κύπελο το πρωτάθλημα το 85. Εγώ είμαι ένα οπαδό ο οποίο θέλω να δω μπαλίτσα κοστί στην Τούμπα. Κατάλαβε, θέλω να δω. Θέλω να πάω να δω εκείνη την Τουμπάρα όταν βούζε σαν με λύση. Ηρακλή που έχει γίνει. Ρε άσε να γίνει οτιδήποτε γιατί δεν κατάλαβα. Το πληρώνει το εισιτήριο. Και το πληρώνεις για όλα τα λεφτά. Με συγχωρείς πολύ. Δεν μου λες. Εσύ τώρα, αν είχες να κάνεις μια επιλογή, πες αυτή τη στιγμή ότι τον Χατζηπαναγή τον κάνουμε 15 χρονών, 18 χρονών, έτσι. Και τον φυτεύουμε σε μια ομάδα. Θα πήγαινες να τον δεις. Ναι. Λοιπόν, θα πήγαινες να δεις τον ΠΑΟΚ ή θα πήγαινες να δεις τον Χατζηπαναγή. Με τον ΠΑΟΚ, με τον Κούδα μέσα. Όχι με τον Κούδα. Αυτό τον ΠΑΟΚ που υπάρχει. Και έχεις τον Ηρακλή, ας πούμε, τη δεκαετία του. Ποιο θα πήγαινες να δεις? Τον Ηρακλή. Εδώ τι συζητάμε, ρε Κώστα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι οπαδός. Και εγώ που είμαι οπαδός, θέλω η ομάδα μου να παίζει μπάλα. Αυτό θέλω να βλέπω πλέον. Το οπαδηλίκι από μένα που είμαι 45 χρονών πλέον έχει τελειώσει, ρε Κωστή. Θέλω να δω μπαλίτσα. Με την πρώτη χοληστερίνη. Έμα τι. Στον Γιάννη, πώς βλέπεις, καλά πάνε. Οι Αργανοί τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα άκουσα να λες κάτι που με παρεξένεψε πάρα πολύ και ήταν αυτό που το είχα πει εγώ πριν από ένα χρόνο χαριτολογώντας. Ότι γυρίστε τον Νοοκορεάτη Σαβίδη, Βορειοκορεάτη Σαουρίδη πίσω, γιατί ό,τι ήταν να γίνει έγινε, τουλάχιστον το καράβι δεν θα τόσο πάει και τόσο πολύ στα βράχια. Τώρα εσείς την ξέρετε και πού να πάτε. Τουλάχιστον στραβός ξεστραβός κάτι θα έκαμνε. Μια ομάδα υποτυπώδη θα την έκαμνε. Εσείς πλέον έχετε ξεφτελήσει όχι μόνο τον Άρη. Αλλά έχετε ξεφτελήσει το σύμβολο και το ιερό του Άρη. Αλλά έχετε ξεφτελήσει και τους ίδιους σας σε αυτούς. Δηλαδή χάσετε την προσωπικότητά σας. Αυτά που γίνονται είναι περίγελος. Και αυτό που στεναχωριέμαι είναι για τους υγιείς Αριανούς. Γιατί ξέρεις, οι Αριανοί γενικά, ειδικά κάτι σουπεράδες και κάτι τέτοιοι, και σαν άνθρωποι είναι αντιπαθητικοί. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί τους. Βγάζουν μια κακία και μια ψυχρότητα. Κακία, γιατί, ναι, γιατί όμως δεν ξέρω. Και τελικά αυτή την κακή αντί να τη βγάλουν στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στην Καλαμαριά, στον Ολυμπιακό, τη βγάλουν στην ίδια του την ομάδα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Κάνα λάθος, ε. Ναι. Και βλέπω παιδιά στην επαρχία, σαν στη δικιά μου την ηλικία, πραγματικά στεναχωρημένους. Και μου λένε, Νίκο, μας ειρωνεύεσαι πολλές φορές. Λέω, εγώ να σας ειρωνευτώ, ρε εσύ. Εγώ να σας ειρωνευτώ. Τι έχω να χάσω, τι έχω να κερδίσω και τι έχω να χάσω εγώ από εσάς πλέον? Δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε να βάλετε ένα πρόεδρο στην ομάδα. Δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Ο Ηρακλής που είχε το μισό κόσμο από εσάς έφτασε σημείο σήμερα να είναι στη Super League με τον Παπαθανασάκη, το σφιχτόκολο. Με αυτόνα. Δεν έχει σημασία. Είναι. Είναι. Γύρισε. Γύρισε. Αυτό είναι. Κέρδισε το χρόνο του. Ο ασθενής, ο καρκινοπαθής, ο καρδιοπαθής, μόλις παίρνει την αγωγή, κοιτάζει να κερδίσει το χρόνο να μην πεθάνει. Εσείς, αμάν να το βγάλετε τον Άρη από την πρίζα, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Να μην έχεις ομάδα, να μην έχεις. Και τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις τον Καρυπίδη. Ποιο Καρυπίδη, ποιο είναι αυτό ο Καρυπίδη? Μια χαρά είναι. Τον δίνει εσύ τον Καρυπίδη. Μια χαρά είναι. Βέβαια. Ξέρει ποιο είναι ο Καρυπίδη? Έχει άποψη? Βέβαια. Πώ έχει άποψη δηλαδή? Είναι μπροστινό. Ποιανού? Καλό. Δηλαδή, να δούμε το Σαουρίδη με το δικέφαλο ετό στο στήθο καμιά μέρα, να δούμε τον Μπουλντόκα σπρώμαυρο και να τελειώσει η ιστορία, ρε Κωστή, έτσι όπω μιλάει. Έλα, ρε Αραστόπουλο έρχεται, τον πήρα τηλέφωνο σήμερα, μίλησα μαζί του. Ακόμα προκαταβολή δεν πήρα, μου λέει. Ναι, εντάξει, μια χαρά γιατί. Χάσαμε για μια μένα. Χάσαμε γάμα την έγκλη. Χάσαμε τις μάχες μας. Χάσαμε τις μάχες μας. Χάσαμε τις ωραίες μάχες, τις ωραίες Κυριακές μας με τον Άρη που φορτσάριζε, με τον Μπακ που φορτσάριζε. Και τώρα έρχεται η Καλονή και ο Πλατανιάς μέσα στην Τούμπα με 500 φιλάθλους στο γήπεδό του. Ας προσέχανε, ρε Σύνικο. Ας προσέχανε, ρε φίλε, αλλά δηλαδή τι να πω, δεν ξέρω άλλο.
Φοβάμαι παρεξηγηθώ κιόλα γιατί αυτοί είναι και παρεξηγησιάριδες. Παρεξηγησιάριδες. Τι είναι. Θες να τους ακούσουμε. Να ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Δεν έχουμε εσύ, τίποτα εσύ, άλλο τι, να πούμε. Πολιτικά δεν ασχολούμαστε. Τι να ασχοληθούμε με τρελώσεις. Έχουμε διάλειμμα στις μία, ναι. Ναι, σε λίγο. Ωραία. Δεν ασχολούμαστε με εκλογές. Δεν ασχολούμαστε με εκλογές. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Δεν έχουμε κανένα συγγενή, δεν έχουμε κανένα φίλο να βοηθήσουμε. Όχι. Όχι. Δεν έχουμε κάποιον να μας πληρώσει να το κάνουμε διαφήμιση. Όχι. Δεν έχουμε τίποτα. Προσωπικά συμφέροντα. Τίποτα. Εμείς είμαστε, δεν έχουμε. Εμείς είμαστε παιδιά είμαστε του πεζοδρομίου. Ναι. Δουλεύουμε από το πρωί. Άρα μέχρι δεν το πάμε να ψηφίσουμε. Δεν πάμε να ψηφίσουμε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Ή αν θα πάμε να ψηφίσουμε, θα ρίξουμε ένα λευκό, ξέρω εγώ κάτι. Πιστεύεις ότι να... το λευκό και το άκυρο θα είναι οι νικητές των εκλογών αυτή τη φορά? Νομίζω η αποχή θα είναι ναι. ο νικητής, αλλά ένας που ξέρει από αυτά, πελάτης μου, που είναι μπασμένος σε τέτοια θέματα, μου λέει ότι όσο λιγότεροι πάμε να ψηφίσουμε, τόσο χειρότερα είναι. Γιατί βοηθάμε. Ωραία, αυτή τη θεωρία τώρα. Δεν πάει κανένας. Άμα δεν πάει κανένας, φίλε, αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι μήνυμα. Αυτό είναι μήνυμα. Αλλά δυστυχώς πάλι βλέπεις ότι υπάρχουν αυτοί που χειροκροτάνε. Δηλαδή βλέπω το Βελίδιο γεμάτο. Ναι. Ρε, τι πας να χειροκροτήσεις. Πάει ο Χάρης. Ρε, δεν σου είπα ότι ο Τσίπρας από την όψη του είναι το τσογλάνι της υπόθεσης. Ότι θα σου την κάτσει. Ναι. Πολιτικά. Λεολόγος, πολιτικά. Ναι. Κομμένη, εντάξει. Ανακαλώ, εντάξει. Ναι, ανακαλώ γιατί ναι, μην μας φάνετε. Μην μας φιλοξενείτε εδώ πέρα, σας κάνουμε και ζημιά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αλλά είναι ο Τσίπρας. Όχι, ρε, δεν είναι καλός. Καλό παιδί. Καλό παιδί είναι. Ναι. Αλλά δεν είναι για να τον έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ στο είπα από την αρχή. Το παιδί προσπάθησε. Τι προσπάθησε. Ε, τι. Είπε, θα σκίσω τα μνημόνια και μας σκίσανε. Τι μα σκίσαν, μα ρουφήξαν τα μεδούλια. Τρέχανε τα αφεντικά να δούνε πού είναι οι τράπεζε. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που κλείσανε οι τράπεζε εδώ, ήμασταν μαζί και βγήκαμε έξω. Και γελούσαμε. Και γελούσαμε με τα ATM που ήταν εκεί ουρές και τα λοιπά. Τι να μιλάμε, ρε Κωστή τώρα. Τι να λέμε, ρε Κωστή τώρα. Τέλος πάντων, δεν μιλάμε για πολιτικά, δεν μας εκφράζει κανένας, όλοι είναι οι ίδιοι. Εμείς αύριο, άμα δεν είμαστε πολιτές, θα είμαστε γεωργοί. Άμα δεν είμαστε γεωργοί. Όποιος ασχολείται με την πολιτική, πρέπει να οικονομάει. Πρέπει. Είτε είναι δημοσιογράφος. Πρέπει. Είτε είναι πολίτης. Είτε είναι, ξέρω εγώ, πολιτικός μηχανικός. Ναι. Είτε είναι πολιτικός. Είτε είναι βουλευτής. Δεν θέλω να. Άμα δεν οικονομάς, τι ασχολείσαι, βρε βλάκα. Τι ασχολείσαι. Βλάκα, τι ασχολείσαι. Βασίλη, τι μου έκανε, Βασίλη. Βλάκα. Έτσι λοιπόν. Έτσι. Δεν οικονομάς από την πολιτική. Μάλιστα. Δεν τους γουστάρω, δεν με γουστάρουν. Κόκκινος ήθελα να κάνει κόμμα. Κόμμα! Κόμμα. Στη μαρμίτα κι αυτός. Θέλει να κάνει κόμμα ο Κόκκινος. Μόλις άκουσα ότι θέλει 100.000 για. Έχεις 100.000 για λιγούρι, τα έφαγες στους κουλοχέριδες και στις κουλοχέρισες. Έλατε. Άμα τα καλά τα χρόνια τα κράτη για στα λεφτά, θα έχεις τώρα 100.000 να κάνεις κόμμα. Τώρα εμείς που δεν ασχολούμαστε με την πολιτική και τα λοιπά, είμαστε. Δεν έχουμε κέρδος. Όχι, δεν έχουμε κέρδος. Δεν έχουμε κέρδος. Δεν έχουμε συμφέρον. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε προοπτική συνεργασίας με κανένα κόμμα. Δεν μας πληρώνει κανείς. Δεν περιμένουμε κάποια δουλειά από κάποιο κόμμα. Αν περιμέναμε, λες να ήμασταν κλήφτες κι εμείς. Γιατί να μην ήμασταν. Δεν μπορώ εγώ όμως να είμαι έτσι. Όχι, γιατί. Και να με διόρισε κάποιος, δεν θα μπορούσε να ήμουν κλήφτες. Σώπαρε. Φαντάζεσαι να είσαι κάπου εκεί πέρα. Και να λέω ότι ωραίος κύριος. Να κάνεις όλη μέρα. Να φράπα τα μάγουλά σου. Μην τρέχει δεξιά. Κλιματιστικό, ε. Πλάκα κάνει. Και να παίρνω και 2.000 το μήνα. Σοάρα στη ζωή ήρθε μια φορά να ζει. Δεν μπορούσα να δεν το κάνω. Δεν μπορούσα. Να ανοίξουμε γραμμέ. 2.31.0. Θα πάμε διάλειμμα τώρα, λέει ο Γιάννη, γιατί μία ώρα. Έχει χορηγό. Έτσι λέει ο Γιάννη. Ποιο να. Ξέρω εγώ θα ακούσουμε. Για να ακούσουμε. Λοιπόν. 90-90-90. 98-80-90. Μηνύματα. Μηνύματα 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Καλά πάμε. Για να δούμε οι παοξίδες γιατί θυμούνται το πρωτάθλημα του 76 και του κουλούρι δεν το θυμούνται. Του κουλούρι πάλι σε εκεί κόλλησες. Ξέρω εγώ έτσι λένε. Μηνύματα κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται. Αν είναι ο Καρυπίδης μπροστινός του Σαββίδη, γιατί η ΕΠΟ δεν έριξε Βέρεια και πώς ορίζει σφαγέα διαιτητή Βοσκάκη. Στείλτε Βέρεια το Ζαΐρι, ναι. Να δέσει ο Άσος. Ζαΐρις. Λοιπόν. Ο Ράντα Πλάν του πάω και νοζαίζει. Ωραία, εργατικότατο έχουμε πολύ. Εργατικότατο, ναι, μέσα σε όλα. Σακάουτα θα πάρει το κύπελο και θα γελάει ο Ιβάν στα επίσημα, θα σ' αρέσει, ε. Κοροϊδεύει ο άλλο. Ποιο είναι ο Σακά. Σακά είναι ένα οπαδό του Άρη εδώ που μου έρχεται ορισμένε φορέ. Τον έχει πιάσει κατάθλιψη να πούμε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Σακά, καλό παιδί. Καλό παιδί. Το έχω γνωρίσει, ναι. Ωραία, προεκλογικό αγώνα. Χαρδαβέλα στο Ε. Αντίστροφη μέτρηση. Αυτή η παπακόστα, ρε φίλε, μόνο που τη βλέπει τι αντιστοιχιακή γυναίκα. Τα νιάτα της καλή ήταν. Καλή γκόμενα λες. Τα νιάτα της, τα αγριά. Αγριά. Πώς θυμάμαι πριν 25 χρόνια. Τώρα πόσο χρόνο είναι αυτή η γριά. Αυτή, 60 χρόνια δεν θα είναι. 58.
Έχει βάλει τα μπότοξ. Πόσο να κατεβάσει τη στρώμη, τα μετά δεν κατεβαίνουν. Όσα σε ένα μάξι, γιατί το βάζει καθίσματα το ένα το άλλο. Γιατί να μην κάνει μπότοξ. Μπορούν τα μπότοξ. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε φίλε. Αμάν. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ είσαι, ρε φίλε. Απροετοίμαστο με βρήκε. Έλα. Δεν πρέπει να βγω πρώτο. Καλημέρα, παιδιά. Έλα. Καλημέρα. Πήρα να διαφωνήσω αθλητικά και πολιτικά. Βεβαίως. Είμαστε για να εδώ ναι. Να σε ακούσουμε. Ανταλλάσσω οποιοδήποτε Χατζηπαναγή και Μπερμπάτοφ με οποιοδήποτε κύπελο ή πρωτάθλημα οτιδήποτε άλλο τίτλο. Αυτά είναι που κάνουν οπαδούς, αυτά είναι που γράφουν ιστορία. Κανένας Χατζηπαναγής δεν θα κάνει οπαδός. Πάει, τελείωσε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Έτσι απλά. Οποιοδήποτε πρωτάθλημα το 85 όπως ήρθε, κύπελο το 2-1-2-3 όπως ήρθε, αυτά κάνουν οπαδούς. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Το να δούμε μπαλούτσα και να μην δούμε μπαλούτσα, με Σάντος ρε σε φίλε, τα μάτια μας πονούσαν, αλλά είχαμε μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, έτσι. Λοιπόν, είναι και σ' άρεσε δηλαδή αυτή η ψυχεδέλεια που υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Ψυχεδέλεια, τι εννοείς? Ενώ ρε παιδί μου ότι πήγαινες εκεί και το στομάχι σου έκανες 100 πακέτα τσιγάρα να πούμε, κάμνιζες σαν το... Ψυχεδέλεια. Βέβαια. Η ψυχή σου σε πιάνει. Καθόμουν σε θύρα ένα. Για νησιώτικη. Εάν παίζαμε γηπεδούχοι, συνήθως επιτιθέμεθα προς την 8, έτσι. Βεβαίως. Γύριζα με αριστερό σταυροπόδι προς την 8. Δεν με ενδιαφέρε τι θα γίνει πίσω. Γιατί κοιτούσα μόνο μπροστά. Λέω πίσω δεν κινδυνεύω, ρε παιδί μου. Κοιτάω μόνο μπροστά. Αυτό. Με ενδιαφέρει να πάρω το μάτς 0-0 και πάμε στο επόμενο. Αυτό έκανα. Στο δεύτερο ημίχρονο γύριζα δεξί σταυροπόδι στην 4. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται απέναντι, γιατί λέω δεν κινδυνεύω. Κοιτάω να πάρω το μάτς. Αυτό. Έφτασα μέχρι το Χαριλάου, μετά τα θέματα γνωστά. Μετά ισοπεδώθηκαν τα πάντα και έμεινες με την πίκρα ότι δεν είδες ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, να πω και την πολιτική μου άποψη. Αυτός ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει, ναι. Συγγνώμη, δεν έχει για μένα το δικαίωμα να έχει πολιτική άποψη. Μάλιστα. Γιατί... Δηλαδή αυτός που δεν πάει στην εκκλησία δεν πρέπει να έχει θρησκευτική άποψη. Άκουσε με λίγο Κωστή. Το να κάθεσαι... Αυτός που δεν πάει στα μπουζούκια δεν μπορεί να έχει μουσική άποψη. Μπορεί ρε φίλε, αλλά δεν κρίνει το μέλλον της χώρας αυτό. Γιατί μπορεί. Εσύ πιστεύεις ότι το μέλλον της χώρας κρίνεται από τις εκλογές που γίνονται στην Ελλάδα. Από τι γίνεται, από τι κρίνεται δηλαδή. Ρε φίλε, έχει ξεφτυλιστεί η πολιτική εδώ, ο Ζαγοράκης έγινε ευρωβουλευτής. Έχει μπει ο Ανατολάκης βουλευτής. Στο δημοψήφισμα άλλα είπαμε άλλα κάνανε. Μην ασχολείσαι ακόμα με την πολιτική. Το μόνο γκράου πιστεύω ότι θα γίνει στην πολιτική είναι άμα δεν πάει να ψηφίσει κανένας Έλληνας. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να πάμε ψηφίσουμε. Για ποιον, γιατί, για ποιο μέλλον, για ποια προοπτική. Για ποια προοπτική, για ποια. Θα ψηφίσω εγώ και ο φίλος μου και θα βγάλουμε κυβέρνηση. Και τι, ποιον θα μας κοιτάτε εσείς. Τι κερδίσατε εσείς δηλαδή που δεν θα πάτε να ψηφίσετε. Να πάνε 100 κομματόσκελα να ψηφίσουν. Που λέει ο Γιάννης 100 κομματόσκελα θα ψηφίσουν αν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί ουσιαστικά για τα 100 κομματόσκελα γίνονται εκλογές και για αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις προμήθειες, τις νόμιμες από τα κόμματα και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Τι θα πάω κάνω εγώ, για ποιο λόγο. Εσύ το δέχεσαι αυτοί οι 100 να αποφασίζουν για σένα. Γιατί, σαν μα τη δηλαδή. Μα είτε πάμε είτε δεν πάμε, είτε ο ένας βγει, το άλλος βγει, το παράδοσο βγει, το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ κάνω συμφέρον από την πολιτική σήμερα. Απέδειξε είτε αριστερά είτε δεξιά είτε οτιδήποτε. Βρε, είναι η ίδια πολιτική όλη. Η πολιτική για τη χώρα πέθανε, δεν είναι καλή. Εσύ, λοιπόν. Εσύ συμφέρον έχεις. Όχι φυσικά. Τι συμφέρον έχει ρε. Το μόνο συμφέρον που θα υπήρχε σήμερα και άμα ήταν μάγκη ξέρεις θα λέγανε. Ποιο? Κάνουμε μια ένωση όλοι μαζί, κάνουμε ένα κόμμα ενιαίο. Έλα εδώ ρε, εσύ. Έλα εδώ ρε Τσίπρα, ποιος είναι ο σεντερφόρ σου. Αυτός, Βάλτονα. Εσένα ρε με η Μαράκη, ποιος είναι το αμυντικό σου χαβ, εκείνος, βάλτο να μέσα στο Υπουργείο. Εσένα ρε Χρυσή Αυγή, ποιος είναι ο δυνατός σου κρίκος αυτός. Πάντε όλοι μαζί και δώστε μια μάχη στην Ευρώπη. Τι μου το παίζετε κοτάρες εκεί πέρα και να σταγκάει τον άλλον να πούμε και εμείς πληρώνουμε εμείς τα έμφυα και τα μέμφια να πούμε. Είναι δυνατόν. Αλλά δείξε κάτι, δηλαδή πες τι να δείξεις, ρε. Από τη στιγμή που δεν ενώθηκαν όλοι μαζί να πάνε κοινή γραμμή και να δώσουν τον αγώνα τους, δεν τους γουστάρω κανέναν, τελειώσαμε. Και να βγει ο Μαράκης τώρα με το μουστάκι να με πει τι, ας πούμε. Ή να βγει, ξέρω εγώ, η Φόφη γεννηματά να με πει τι. Με τα χίλια. Με τα χίλια, ας πούμε. Τώρα, άμα βγει κανένας Κασιδιάς, μπορεί να πέσει κανένα μπουνίδι να ανάψει κανένα αίμα. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε. Τι μπουνίδι να φέρω στο Κασιδιάρι.
Ο Κασιδιάρης πήγε με τους αριστερούς για να βγει από τη φυλακή. Ρε. Ποιο μπουνίδι να δώσει. Λοιπόν, φίλε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Α, την πολιτική, πάμε να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε, είμαστε Κασίδιδες. Α, το τώρα. Μην μα πέσουν τα μαλλιά με τα πολιτικά. Α, το πάμε. Να μην πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί είναι χρέο μα και το χρέο και τι καταλάβαμε. Υπάρχει χρέο. Σαν τη Λέσχη, ψήφιζαν άλλοι τη Λέσχη. Ποιο ήταν το αντίκρισμα. Άντερ ψήφικε ιστορίε. Πάμε γραμμή. Είμαστε τώρα εμεί άνθρωποι για να ψηφίζουμε. Πώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ράπω, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Μπράβο. Θα κάνω μόνο μια επισήμανση, δεν ξέρω τη γνώμη σου, αλλά άκουσα πριν ότι είπατε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει μπάλα. Εγώ θυμάμαι προσωπικά μια χρονιά που το Καρεσκάκη φώναζε έτσι ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Μια χρονιά. Επί εποχή τη χρονιά Βαλβέρδε, Καλέτη, τότε που ήταν στο Europa League. Αυτός ήταν, φίλε. Ό,τι έχει να θυμηθεί ο Ολυμπιακός από το 1900, μην πω πιο παθιά, 95 έως και 2015 σήμερα, είναι ένας εκπληκτικός Βαλβέρδε. Αυτό είναι. Αυτό. Εγώ τον Βαλβέρδε τον έχω πολύ ψηλά. Είναι ίσως ο μοναδικός μαζί με το Φουστέρ που τους έχω πιο ψηλά από όλους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ωραία. Από εκεί και πέρα... Ο αδικημένος Φουστέρ για μένα, έτσι. Αδικημένος, εντάξει, νομίζω πως... Πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να δώσει. Ναι. Τα έχει δώσει όλα. Δηλαδή έχει κερδίσει τις καρδιές ολονών. Νομίζω ναι. Από εκεί και πέρα μόνο το σχόλιο το ότι μόνο αποχή πρέπει να στηρίξουμε. Πιστεύεις και εσύ στην αποχή. Στην αποχή. Ναι. Μόνο αποχή. Και εγώ αυτό λέω. Αδιαφορία, αλλά αδιαφορία. Πλήρης. Όχι αδιαφορία όμως. Με πολιτική συνείδηση. Να ξέρουμε ότι δεν στηρίζουμε το σύστημά τους. Ναι, έτσι. Ναι. Αλλά έχουν κόστος να το κάνουνε. Όταν βλέπεις ένα Βελίδιο γεμάτο, όταν βλέπεις ξέρω εγώ ένα Παλέτες Σπορ γεμάτο, όταν βλέπεις ξέρω εγώ ένα Ειρήνης και Φιλία γεμάτο, λες ρε εσύ μου, εγώ είμαι ο βλάκας τώρα, δεν κατάλαβα τι γίνεται. Να σου πω, δεν είμαι εγώ ο βλάκας, ούτε εσείς ο βλάκας. Το θέμα είναι ότι... Ρε έχω συμφέροντα. Όλοι αυτοί έχουν συμφέροντα. Τι έχουν, τι πάνε, οπαδοί είναι. Τόσοι πολλοί είναι με συμφέροντα. Συμφέροντα. Συμφέροντα έχουν. Τι να πω. Μια δουλειά, ένα διορισμό, μια ιστορία, πώς θα γίνει. Τώρα να σε κάνω μια ερώτηση επί ποδοσφαιρικού. Ορίστε, ορίστε. Το Ρομπέρτο πώς το βλέπεις φέτος? Ο Ρομπέρτο φέτος αφού δεν έφυγε, ναι. Πιστεύω θα είναι από τις καλύτερες χρονιές. Μπορεί να πλησιάσει και τη χρονιά που είχε πάρει μόνος του ολόκληρη την Μπενφίκα. Εγώ φίλε βλέπω ότι φέτος θα κάνει αντίπνοια στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μακάρι να βγω ψεύτης να πούμε. Δεν το βλέπω να κάνει. Δεν ξέρω, το βλέπω στραβωμένο να πούμε. Τραβωμένο θα πει τον Κασάμι, όχι τον Ρομπέρτο. Καλά, ο Κασάμι δεν έχει την κλάση του Ρομπέρτο να πούμε. Ο Ρομπέρτο είναι ένα τερματοφύλακα ο οποίο μπορεί να παίξει ένα υψηλό ηγέτη. Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να το βάλει κάτω από ένα μεγάλο goal post. Λοιπόν, και το βλέπω ότι στράβωσε φέτος. Δεν ακούστηκε. Δηλαδή ήταν από του λίγου που πιστεύαμε ότι θα φύγουν και δεν έφυγε. Δεν ακούστηκε δηλαδή το όνομά του πουθενά. Ναι. Κύριο. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Εγώ έχει δώσει γνώμη και να τη θυμάσαι. Είναι πάρα πολύ. Και νομίζω ότι φέτος θα είναι στραβωμένος με τον Ματσάρα. Και όχι με πλατανιά 3-0 να κάνω απόκριση, μην γίνει το 3-1. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για εμάς. Μιλάμε τώρα ματσάρες. Ναι, ματσάρες. Ναι. Ακόμα και με Γιουβέντους πέρσι. Βέβαια. Κοίταξε, φίλε, δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία είναι αθέλετο εφλούμε σε κάποια πράγματα, έτσι. Ο Ρομπέρτο για μένα είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Στην Ευρώπη ένας από τους καλύτερους. Ναι, ένας από τους καλύτερους. Και από τους καλύτερους στην Ευρώπη, ακριβώς. Τώρα εγώ αισθάνομαι και το ένστικτό μου το ποδοσφαιρικό, μπορεί να κάνω και λάθος, αυτό θα φανεί και το συζητήσουμε ίσως και σε κάποια άλλη εκπομπή, ότι φέτος δεν θα είναι ο Ρομπέρτος ο οποίος γνωρίσαμε, γιατί το βλέπω στραβωμένο. Μακάρι να κάνω λάθος. Λοιπόν. Μακάρι να κάνεις λάθος. Άμα δεν κάνεις λάθος, εδώ θα είμαστε, ξαναπάρω τηλέφωνο. Έτσι. Εδώ θα είμαστε. Άντε, ρε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, για χαρά. Νίκο, γεια. Την καλύτερη ομάδα τα Γιαννιτσά με τον νεκροθάφτη, λέει, δεν είχε. Πατσά ναι. Μουσιάδης νούμερο ένα, ρε φιλέ. Δικός μας. Ναι. Ρα, πες λίγο ρε φίλε τι γίνεται με τον Μαλεζά, γιατί είναι για τρίτη φορά εκτός αποστολής. Τι παίζετε? Ο Μαλεζάς είναι ανέτοιμος, παιδιά, και μην ακούτε παραμύθια. Ο Μαλεζάς στο 3-5-2 δεν χωράει. Χωράει στο 4-4-2 ή στο 4-2-3-1. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι αργός για αυτό που θέλει να παίξει ο Τούντορ. Στην αεροπορία είναι καλός. Στο man-to-man είναι καλός. Εκεί που το θέλει ο Τούντορ δεν είναι καλός. Και είναι και γενικά ανέτοιμος. Και φάνηκε και στο παιχνίδι που έπαιξε. Εκεί λοιπόν που το παιδί θα πάθει καμιά υποτροπή ή καμιά θλάση. Δεν το χρειαζόμαστε ακόμα το Μαλεζά. Έχουμε χρόνο μπροστά μας όμως. Δεν είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν χρειάζεται στον ΠΑΟΚ. Χρειάζεται και παραχρειάζεται. Αλλά ακόμα δεν είναι η ώρα του. Ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ? Δεν με ενδιαφέρει.
Να σε ενδιαφέρει. Γιατί να με ενδιαφέρει. Γιατί είναι μια μονάδα που είναι καλή για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ένα στόπερ ο οποίος είναι χρήσιμος για τον ΠΑΟΚ. Αλλά. Πάμε. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Εσείς κύριε, στη γραμμή. Στη γραμμή, κύριε. Εγώ μιλάω. Εσείς κύριε, μιλάτε, εσείς μάλιστα. Μιλάτε, κύριε μου. Γεια σας. Γεια σας. ΠΑΟΚ σας από Καβάλα. Μάλιστα. ΠΑΟΚ από Καβάλα, αργός. Αργός. Τζιόλης. Ναι, είμαι αργός. Είσαι Τζιόλης. Λοιπόν, ναι. Δεν πειράζει όμως και ο Τζιόλης αργός είναι, αλλά καλός. Ωραία, ωραία. Ήθελα να πω μια κουβέντα. Αδερφέ, εσύ από τα Γιάννητσα. Ναι. Όλοι αυτοί που είναι στη σειρά 3. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι γεμάτη η Τούμπα. Γιατί έχει γεμίσει προπονητές. Μάλιστα. Εσύ τώρα, έτσι πως με έχεις ακούσει, πιστεύεις ότι κάνω τον προπονητή, ας πούμε. Ναι, αυτό κάνεις, ρε φίλε. Τον προπονητή κάνεις. Εγώ, αγόρι μου, επειδή. Ποιος θα μπει δεξιά, ποιος θα μπει αριστερά, ποιος θα μπει ευθεία, ποιος θα μπει τέτοιο. Και μετά θες να βράζει και η Τούμπα. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα, δεν γίνονται έτσι. Να σου πω κάτι. Ναι, εγώ λέω την ποδοσφαιρική μου άποψη και κάνουμε μια ποδοσφαιρική παρέα. Δηλαδή, πες ότι είμαστε στο καφενείο τώρα, έτσι. Ναι. Εμένα η τρέλα μου, ρε παιδί, εσένα η τρέλα σου μπορεί να είναι να πας, ας πούμε, να παίζεις μπάλα, να πας στο κυνήγι. Εμένα η τρέλα μου είναι να βλέπω προπονήσεις. Έτσι. Με φωνάζει εδώ ο Κώστας και λέμε την ποδοσφαιρική μας άποψη. Αν διαφωνείς, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Ποδοσφαιρική κουβέντα κάνουμε. Το ποδοσφαιράκι το γουστάρουμε. Το μπάκ το γουστάρουμε. Δεν γινόμαστε προπονητές εμείς. Είμαστε στον αέρα, ρε φίλε. Ναι. Και όμως αυτό έχει φάει τον μπάκ μας. Ποιο? Ότι? Αυτό. Το ότι έχει γεμίσει 3 προπονητές. Ναι. Έχει γεμίσει τα καφενεία, όλα έχουν γεμίσει προπονητές. Και κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί να μην. Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ, εσύ στη δουλειά σου δεν κρίνεσαι. Φυσικά. Αν δουλεύεις, φυσικά, αν δουλεύεις και συγγνώμη κιόλας. Και εγώ ναι. Στη δουλειά μου κάθε μέρα κρίνομαι, δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά τη δουλειά σου δεν την αγαπάς. Γιατί δεν την αγαπάω? Άμα αγαπάς τη δουλειά σου, είσαι ένας από τους τυχερούς. Καλά, ρε φίλε, με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή, κάνουμε μια δουλειά. Δεν την αγαπάμε, αλλιώς πώς θα δουλέψεις. Άμα δεν αγαπάς τη δουλειά σου, πώς θα δουλέψεις. Εσύ δεν την αγαπάς. Εγώ τη δουλειά μου. Μάλιστα. Φυσικά και όχι. Γιατί την κάνεις τότε? Είμαι. Δουλεύω σε συσκευαστήρια, δουλεύω, σηκώνω 60 τόνους τη μέρα. Ρε αγάπη μου γλυκιά. Ρε αγάπη μου γλυκιά, έχεις μια δουλειά σήμερα που λέμε δόξα τω Θεώ ότι έχεις μια δουλειά. Σου έδωσε ένας ανθρωπάκος εκεί πέρα να σηκώνεις 60 τόνους την ημέρα. Είναι δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολη. Είναι δόξα τω Θεώ. Αλλά εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω. Ωραία. Για άλλο πήρα τηλέφωνο βασικά. Και παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Εμείς εδώ και να το ακούει και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν κάνουμε ούτε τους προπονητές, ούτε τους ειδήμονες, ούτε τους ξερόλες, ούτε όλα αυτά. Εμείς αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, τον ακολουθούμε μέσα έξω, γουστάρουμε και λέμε την ποδοσφαιρική μας άποψη. Έτσι, ρε. Καθόμαστε το βραδάκι και κάνουμε παρέα. Αν αυτό ενοχλεί, από εκεί και πέρα τι να σου πω. Μην μας ακούς, ξέρω εγώ τι να πω. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, εγώ σας ακούω χρόνια. Το ακούω χρόνια, Μετρόπολη. Έτσι. Πολλά χρόνια. Μακάρι. Και. Ποιες εκπομπές? Αυτά τα προπονητηλίκια. Εντάξει. Είναι στη δικιά μου την εκπομπή αυτά περισσότερο. Ποιες εκπομπές αγαπάς? Καμόρα. Είναι τη Σύντρικα. Καμόρα, ναι. Είναι μάχημος. Ναι, τη Σύντρικα. Ναι. Και είμαι και. Πώς θα το πω, ρε φίλε. Είμαι και παλιός, ας πούμε. Παλιός. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος. Πόσο χρονών είσαι δηλαδή? 40. Μπα, πιο μικρός. Ναι, 38 χρονών. Εντάξει, είμαι. Για πες. 38, έχεις φάει και εσύ τα ξύματα. Και Νικόλα Fan Club είμαι, Νικόλα. Τα λέει καλά ο Νικόλας. Ναι. Ο Νικόλας τα λέει καλά. Τους χαιρετισμούς μου, Τον Νικόλα. Μάλιστα. Και το Σταυράρα ακούω. Ναι. Φίλος μου είναι. Εσείς από την άλλη πλευρά. Ναι. Ναι, ναι ρε φίλε. Ναι, γιατί εσύ δεν είσαι με τους προπονητές, είσαι με τους αντιδιοικητικούς. Ναι. Είσαι άλλη κάστα. Και με αυτούς, ας πούμε, αλλά όταν θες εσύ να βράζει η Τούμπα. Ναι. Πρέπει να βρίζω το Σαββίδι. Μια Τούμπα προπονητές. Ναι. Δεν μπορεί να είναι μια Τούμπα προπονητές. Ενώ, ας πούμε, οι άλλοι που βρίζουν το Σαββίδι είναι οι καλοί. Παράγοντες. Όχι. Κατάλαβα εγώ τώρα. Το Σαββίδι δεν πρέπει να το βρίζουμε. Αλλά. Ειδικά το Σαββίδι. Ναι, αλλά δίνει συγχαρητήρια στον Νικόλα και τώρα με λες δεν πρέπει να βρίζουμε το Σαββίδι. Πώς τα. Πώς τα συγχαίρεσαι. Δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Ναι, πώς τα δένεις αυτά, λέει αυτό. Ναι, πώς τα δένεις.
πώς θα δένω. Ναι. Ότι ο Νικόλας ναι. έχει κάνει και πολλοί άλλοι πολλά χιλιόμετρα. Δεν αυτά τα καλά και τα λεωφορεία κάνουν χιλιόμετρα, ρε φίλε. Δεν έχει σημασία. Εντάξει αυτό. Να το πάω εκεί που το λες. Ότι, και να τελειώσουμε με αυτό. Ναι, σωστό. Ναι, και να τελειώσουμε με αυτό. Ο Νικόλας. Πήγα το τέτοιο που έχω πει. Ναι. Έκανε χιλιόμετρα. Έκανε. Για το Σαββίδη θα δείξει. Για μένα σήμερα ο Σαββίδης ναι. Σήμερα ναι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Κλείνοντας με αυτό να σε καληνυχτήσω. Να σου πω να προσέξεις εκεί στη δουλειά σου, να την αγαπάς. Έτσι. Λοιπόν, και αν θα περάσουμε από την Καβάλα να μας κεράσει κανένα τσιπουράκι ναι, εκεί. Ναι. Όχι καμιά μπόμπα του Αραφάτ. Όχι. Εγώ το πίνω χωρίς γλυκάνισο, ο άλλος το πίνει με γλυκάνισο. Εγώ με γλυκάνισο. Εντάξει. Ναι. Έχουμε λοιπόν, πολλά εδώ. Καλό βράδυ. Φιλιά. Έτσι. Συνεννοηθήκαμε στο τέλος. Συνεννοηθήκαμε στο τέλος. Έκανα μεγάλη προσπάθεια. Και σε λέω, μη με φωνάει στην εκπομπή σου, θα παρεξηγηθώ. Όχι. Θα με βγάλουν παρατσούκλι. Όχι. Όχι, εσύ να έρθεις. Εντάξει. Πάντως με τον Κατρούγκαλο δεν μοιάζει. Δεν μοιάζω. Με τον Κατρούγκαλο μοιάζει. Ο Τότσικας. Ο Τάτσικας. Ο Τάτσικας. Ναι. Ο Δημήτρης ο Τάτσικας μοιάζει με τον Κατρούγκαλο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, περιμένουμε. Κύριε Γραμμή. Ναι. Και να είμαστε λίγο πιο σύντονοι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Ραπ. Έλα. Με το παλικάρι δίπλα από τα Γιάννησα δεν ξέρω τι είναι το όνομά του γιατί δεν τα άκουσα. Νίκος. Νίκος. Ο Νικόλας. Ναι. Νίκο. Ναι. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Το να πεις την άποψή σου την ποδοσφαιρική και όχι την προπολιτισμική ναι. είναι σωστό. Mm-hmm. Αλλά το να πεις την άποψή σου λες και ο ίδιος ο ίδιος. Όχι εσύ, γενικά λέω έτσι. Ναι. Όταν λέμε να πεις την άποψή σου δεν αναφέρομαι προσωπικά σε ένα. Mm-hmm. Το να πει ο κάθε φίλος εν πάση περιπτώσει. Που παίρνει το μικρόφωνο την άποψή του σαν προπονητής και να έχει καμιά φορά και την απέτηση και να επιβάλλει τη γνώμη του και να ήθελε να κάνει αυτό που αυτός θα ήθελε γαμώτο γιατί έβαλε εκείνο και δεν έβαλε τον τάδε σε εκείνη τη θέση να το παίξουμε αυτό το σύστημα, να παίξουμε το σύστημα. Mm-hmm. Αυτά όλα σε αυτό το σημείο και το παλικάρι κάπου κάτι τέτοιο ήθελε να πει. Ναι. Δεν πρέπει ναι, αλλά να εδώ δεν, αυτό ναι, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ναι, αλλά αυτό με συγχωρείτε δεν ισχύει σε μένα. Βεβαίως, δεν υπάρχει. Να επέμβω. Ναι. Έκανα σύγκριση για να πούμε την άποψή μας σαν φίλαθλοι και ναι. όχι σαν προπονητέ. Θα επέμβω. Είναι περίμενε λίγο. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, γι' αυτό το θέμα πολλές φορές βγήκα στον αέρα και τότε που ακόμα δεν είχαν αρχίσει οι μεταγραφές, που ήταν η σεζόν νεκρή μετά του Βατατράκ που πάθαμε το Μαϊμίνα. Επειδή αηρεμήστε, δεν παίρνει τίποτα. Έτσι, ο αλλιώς ο Τσιφούτη θα έχει, θα κρατάει. Πάλι φέτος θα είμαστε πέμπτη. Ρε γρίνιες, ρε μίλιες. Σας παρακαλώ, σταματήστε, καθίστε, ηρεμήστε. Όλα θα γίνουν. Δικαιώθηκα απόλυτα, όλα γίναν τέλεια. Δεν χρειάζεται πολύ κουβέντα, δεν χρειάζεται πολύ σύσταση, πολύ φορτωμένη γνώμη. Μα και αυτό, και εκείνο να πάρουν. Για πολιτικά μιλάς, για πολιτικά. Για πολιτικά βεβαίως επίσης. Τα ξέρεις καλά δηλαδή. Από την πύρα των 50 χρόνων κοστί σίγουρα κάτι θα ξέρω. Και ο άλλος 50 χρόνια στα γήπεδα μια πύρα θα έχει που λέει πέντε πράγματα. Αυτό που ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο πρώτα είναι ότι ήσασταν άτυχοι, δεν προλάβατε την εποχή του Κούδα με την παρέα των Στάνων και τις υπόλοιπους 8 διεθνείς. Συμφωνώ απολύτως. Τότε έπαιξε ο ΠΑΟΚ το κορυφαίο ποδόσφαιρο που δεν παίχτηκε στην Ελλάδα. Αυτό που με εξητάρει περισσότερο, κύριε, είναι το γεγονός για αυτή την ομάδα του 70 που εμείς δυστυχώς, ίσως ο Κώστας σαν πιτσιρικά στην έζησε. Στο τέλος της. Στο τέλος της, αλλά εγώ δυστυχώς δεν έχω δει ούτε έναν αγώνα. Αυτό που με εξητάρει περισσότερο. Γυρασμένη την πρόλαβα. Επειδή για μένα ο ΠΑΟΚ πέρα από ποδόσφαιρο είναι και κάτι άλλο μεγαλύτερο, ίσως ακόμα το ποδόσφαιρο, είναι ότι βλέπω ότι πέρα από τις επιτυχίες που είχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτή την ιδιοσυγκρασία που είχαν και αυτή τη φήμη που έχουν αποκτήσει και την ομοιογένεια κανένας από αυτούς δεν είναι ψηλωμένος και όλοι είναι μια οικογένεια. Αυτό είναι που με εντυπωσιάζει περισσότερο. Στην κηδεία του Παρίδη ναι, δηλαδή, ήταν και οι χαρακτήρες ναι. αλλά ήταν και ο προπονητής. Αυτό είναι που με εντυπωσιάζει. Τους είχε σαν παιδιά του κυριολεκτικά. Τον αγαπήσαν, τους αγάπησε. Πραγματικά ο άνθρωπος ήρθε από το βορρά. Ήταν ίσως από τις λίγες περιπτώσεις που είσαι τόσο πετυχημένος χαρακτήρας, τόσο πετυχημένη προσωπικότητα, τόσο πετυχημένος στην γνώση της μπάλας και τα έδεσε όλα αυτά και οι παίκτες είχαμε 8 διεθνείς τότε, 6 εν ενεργεία ήταν. Βέβαια.
Και δυστυχώς όταν είχαν πει το Γουλανδί τότε, ρε, πάμε στο Βορρά, χαμός γίνεται. Ήρθε ο Άγιαξ εδώ με τον Κρόιφ και τους υπόλοιπους και έγινε χαμός στο φιλικό γύρο. Τελευταία ερώτηση. Το πρωτάθλημα του 76 το θυμάστε, το 85 γιατί δεν το μνημονείτε? Δεν το μνημονώ γιατί τότε που έπρεπε να πάρουν τα πρωταθλήματα δεν μας τα δώσαν και μετά μας δουλέψαν δίνοντάς μας το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Γιατί η αλητεία και τότε ακόμα του Πειραιά υπήρχε και θα υπάρχει. Και όταν είπαν το Γουλανδί, εσύ πάνε στο Βορρά, χαμός γίνεται, δημιουργείται ένα σπάουκ με διεθνείς και τα λοιπά. Και ο Γουλανδί, τι με νοιάζει, ρε παιδιά, εγώ το πρωτάθλημα έτσι καλύτερο, θέλω αυτό θα πάρω. Έτσι. Το μαύρο βρακί δυστυχώς πάντα έκανε το κουμάντο του στην Ελλάδα και συνεχίζει να το κάνει έτσι, και θα το κάνει όσο υπάρχουν πρόστιχοι από χαρακτήρα άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλεύονται τη συνείδηση, τα οικονομικά, την αγάπη των παιδιών, των φιλάθρων, των πιτσιρικάδων. Είναι σε θέση να σκοτώσουν ψυχές παιδιών προκειμένου να πετύχουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Καλό βράδυ, μέρα στα καλά. Δεν θα ποτέ να κάνει μεγάλες προσπάθειες να παίξει ποδόσφαιρο αξίες, γιατί δεν χρειάζονταν. Έτσι και όποιοι παίκτες ερχόταν το καταλαβαίναν αμέσως ότι το στραγάλι ήταν δίπλα τους και αν κάπου θέλανε, κινδυνεύαν να δυσκολευτούν, άρπαζε την ευκαιρία. Έκλεισες, φιλιά. Τα λέμε. Τα λέμε, να προλάβουμε και τις γραμμές που χτυπάνε. Ναι. Και πέφτουν και χτυπάνε. Και να είμαστε και λίγο πιο σύντομοι, γιατί ναι, το κέντρο πέφτει, ναι. Καλημέρα, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. 90-90-90 είπαμε. Πάμε λοιπόν, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Οπαδός του ΠΑΟΚ. Νάτος. Γεια σας. Λοιπόν, για τον αμέσως προηγούμενο που μίλησε, έχω να πω ότι είναι κρίμα τέτοιες φωνές όριμες και μεστές να απαξιώνουν το πρωτάθλημα του 85. Μα το απαξιώνετε ήδη, γιατί δεν το θυμάστε. Η μοναδική ένστασή μου στο περιεχόμενο των λεγόμενων του είναι αυτή. Η αφορμή του τηλεφωνήματός μου ωστόσο δεν είναι σήμερα ποδοσφαιρική. Έχει να κάνει με τις αναφορές σας στην τρέχουσα πολιτική. Ναι. Και θα μου επιτρέψετε να έχω μια εντελώς διαφορετική άποψη. Το φανταστήκαμε. Θα μας βάλεις καμιά φωτιά? Όχι. Όχι. Προφανώς και όχι. Έχω να πω λοιπόν ότι στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους για αιώνες οι ανθρώπινες κοινωνίες ήταν δομημένες έτσι που οι εξουσιαστές και αυτοί που είχαν τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους, όπως οργανώναν τις κοινωνίες, τους εξουσιαζόμενους ούτε καν τους ρωτούσαν. Είχαν απάνω τους δικαίωμα ζωής ή θανάτου. Στην εξέλιξη του χρόνου είχαν δικαιώματα τα οποία τα είχαν αποτυπώσει σε χαρτιά της παρθενοφθορίας, δηλαδή όταν παντρευόσουν μια γυναίκα ήσουν υποχρεωμένος να την πας στον ευγενή της περιοχής σου προκειμένου να την διακορεύσει και ύστερα να την παντρευτείς. Αυτό να ποιος τον έδινε και την εξουσία. Και όλα αυτά τα είχανε γιατί τους τα είχε δώσει ο Θεός. Μάλιστα. Και οποιαδήποτε κρίση απέναντι στο γεγονός γιατί τα δίνει σε τόσο λίγους και τόσο πολλούς, τους καταδικάζει σε μια ζωή τέτοιου είδους με τόσα βάσανα, μπορούσε να σε οδηγήσει στη Λεμιτό μου. Για αιώνες συνέβαινε αυτό. Υπήρξαν πολλοί λοιπόν στην πορεία αυτών των αιώνων που αφισβήτησαν τα προνόμια των λίγων. Μπορούμε να κάνουμε μια αναδρομή και να πούμε για Σπάρτακο και κατοπινέστερα. Τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι όλους. Τους οποίους άνοιξαν δρόμους στην ανθρώπινη σκέψη. Ναι, αλλά χάνουν το δικό τους. Στην ανθρώπινη εξέλιξη. Τους φάγανε λάχανο, λέει, όλους. Πληρώνοντάς το με το αίμα τους. Βεβαίως. Και φτάσαμε σήμερα σε μια κολοβή και μισή δημοκρατία, η οποία έχει σοβαρά και πολλά προβλήματα, αλλά στην οποία, εν πάση περιπτώσει, ερωτάται ο κόσμος. Στεναχωριέμαι όταν άνθρωποι που μου αρέσει το μυαλό τους, που σε πολλά άλλα πράγματα το μυαλό τους αποδεικνύεται ότι παίρνει στροφές, σε αυτή τη φάση αυτό το πράγμα που για να φτάσει ως εδώ, που είναι λίγο, μισό, ανέσωστο, που δεν μπορεί ακόμα να δώσει λύση και προοπτική στα βάσανα του λαού, ναι, αλλά που είναι κάτι που χρειάστηκαν αιώνες αγώνων και ποτάμια αίματος για να φτάσουμε εδώ, λένε δεν βαριέστε ρε, εγώ δεν πάω. Ναι, να σας πω γιατί δεν αν πάμε. Αν λοιπόν, Νίκο μου, ναι,
δεν θα αρέσει. Ναι. Δεν εγκρίνεις. Ναι. Το πλήθος των κομματικών σχηματισμών που κατεβαίνουν. Τι κάνουμε. Και θεωρείς ότι κανένα δεν σε εκφράζει, ναι, ή δεν είναι συγγενή σε αυτό που θέλεις. Ναι. Πρέπει να κάτσεις και να σκεφτείς τι είναι αυτό που θέλεις, να βρεις άλλους σαν και σένα που να έχουν όμοιες σκέψεις, απόψεις, ναι, και να κατεβείς εσύ. Ναι. Εδώ τώρα να σας διακόψω λίγο και να σας πω κάτι. Να απαξιώσεις αυτό και να πεις ότι εγώ εκείνη την ημέρα θα πάω να δω προπόνηση. Ναι. Είναι σαν αυτήνεις κατάμουτρα, ναι, ανθρώπους που σταθήκανε μπροστά σε εκτελεστικά αποσπάσματα φωνάζοντας ζήτω η δημοκρατία. Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό που λέτε. Σ' ακούω. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα εγώ είμαι πάρα πολύ δηλός για να κάνω αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να καθίσω μπροστά σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα γιατί είμαι πολύ λίγος για να το κάνω. Πρώτον. Δεύτερον. Αυτή... Δεν σου είπα να σταθείς σε εκτελεστικό απόσπασμα. Όχι, θέλω να πω σε μια διαδήλωση, σε κάτι, σε οτιδήποτε. Έτσι, είμαι πάρα πολύ λίγος και αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ λίγο για να κάνω κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, το να πάω να ψηφίσω κάτι ή κάποιον, δεν θέλω να με πιάνουν για χαζό, για βλάκα. Δηλαδή, νευριάζω όταν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι και με πιάνουν για χαζόν μετά. Και μέχρι στιγμής το έχω αισθανθεί πάρα πολλές φορές αυτό και αυτό το πράγμα με θυμώνει. Και με θυμώνει πάρα πολύ. Επίσης, θεωρώ τον εαυτό μου ανίκανο, θεωρώ τον εαυτό μου ικανό στη δουλειά που κάνω πάρα πολύ. Γιατί έχω μάθει να πουλάω λιπαντικά, φίλτρα, ξέρω εγώ κτλ. Και είμαι πάρα πολύ καλός αυτό. Και θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Και είμαι ανίκανος στο να κάνω πολιτική. Αισθάνομαι λοιπόν ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι καλύτεροι από μένα. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, Νίκο, αν ισχύουν όλα αυτά που λες. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που κάνει τόσο γενναία αυτοκριτική είναι έξυπνος. Είναι ευφυής η αυτοκριτική. Το γεγονός το να μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου με αυστηρότητα και με επιείκεια τους άλλους είναι δείγμα ευφυΐας. Άκου λοιπόν, Νικόλα, κατά τη γνώμη μου πάντα. Βεβαίως. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που έχει την ευφυΐα να καταλογίσει στον εαυτό του ανεπάρκεια ή απροθυμία. Μπορεί να, καταρχήν απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάτσει πριν κάνει μια δημόσια κρίση και να διαβάσει τα προγράμματα. Mm-hmm. Των κομμάτων που κατεβαίνουν, ναι, να συγκρίνει, να βρει το συγγενέστερο. Το έχουμε βρει. Αν έχεις βρει το συγγενέστερο, ναι, και έχεις απροθυμία να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, ναι, είναι πολύ προτιμότερο να πας στις εκλογές και να ψηφίσεις αυτό το οποίο εσύ εκτιμάς ότι είναι το συγγενέστερο με τις απόψεις σου. Το κάνουμε είναι λοιπόν αυτό. Καλύτερο, το κακό είναι ότι αυτό είναι μετά. Είναι καλύτερο, Νικόλα, ναι, να συμμετάσχεις στα δόμενα αυτού του κόμματος. Ναι, αλλά μετά μου κάνει κολουτούμπες και με νευριάζει. Είναι γι' αυτό λοιπόν να τους ελέγχεις αυτούς που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δεν τους ελέγχω. Αυτοί μόλις πάρουν είναι το τριχίλια ρωτάθηκα. Είναι καλύτερο να συμμετάσχεις και μέσα σε συλλογικότητες που δεν είναι ανάγκη να είναι κόμματα. Μάλιστα. Υπάρχουν κινήματα πολιτών, υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα. Γιατί σήμερα η κοινωνική δράση και δίνει απαντήσεις σε ζητήματα που είναι γύρω-γύρω μας και δεν αξίζει να γκρινιάζουμε αν δεν κάνουμε κάτι για να τα λύσουμε και είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσει την προσωπικότητά σου. Τα λέμε, Σύβη, φιλιά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εντάξει, να είσαι καλά. Χρειάζονται φωνές σαν το Σύφη, αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι πάρα πολύ λίγες. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε γραμμές, Γιάννη. Πάμε γραμμές. Ναι. Ναι, διαφωνώ και εγώ δεν πάω. Δεν πας. Δεν πάω. Ναι. Δεν θα πάω γιατί νιώθω ότι με δουλεύουν. Ναι. Και επίσης νιώθω ότι θα πάω τζάμπα. Και εγώ έτσι τσατίζομαι. Γιατί, ναι, γιατί τσατίζομαι. Δεν θα, η ψήφος μου δεν θα έχει καμία ισχύ, καμία βαρύτητα, πώς να το πω. Έδωσα μάχη ενάντια στα συμφέροντα τα προσωπικά τα δικά μου, ναι, αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Λογόφερα με ανθρώπους φίλους μου. Λοιπόν, πράγμα που δεν άξιζε να γίνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Ο Βίκτορας στην Καβάλα. Γεια σου, ρε Βίκτορα. Γεια σου, Βίκτορα. Τι κάνετε. Καλά, Βίκτορα. Βίκτορα, είσαι εσύ που έχεις κόρη η οποία είναι καρδιολόγος. Ναι. Λοιπόν, ναι, έχω ράματα για τη γούνα σου. Για πες για σένα. Για τι θα πεις. Θα σου πω μετά. Μετά. Πες τη γνώμη σου και θα σου πω μετά. Πέρασε σήμερα την πλατεία της Καβάλας. Πέρασε ο Τσίπρας. Πέρασε ο Τσίπρας.
Χαρά εσύ, ε. Χάρηκε. Όχι, όχι, εσύ, σιγά τώρα. Εσύ. Εγώ δεν έχω ανάγκη για τέτοια. Γιατί έχω τα χέρια μου και δουλεύω. Α, αυτό ακριβώς. Και δεν το πιστεύω. Είσαι πάρα πολύ κόσμος και πολύ νεολαία. Ναι. Πιστεύω και αυτή τη φορά ο κόσμος θα το πιστεύει. Ο Τσίπρας θα πιστεύει. Το λέω εγώ να το ξέρεις. Θα δει. Και θα δει μεγάλη διαφορά. Θα βλέπω από μία εβδομάδα. Η πλάκα τώρα, είναι ότι τι να πάω να ψηφίσω όταν το ταγάρι που ψήφισε όχι. Και πήγε ο Τσίπρας και ψήφισε ναι, θα πάει το ταγάρι που ψήφισε όχι, ναι. Το ταγάρι και θα ψηφίσει τον Τσίπρα. Αυτό είναι. Αυτό το ταγάρι. Εκεί μας την έκανε τη δουλειά. Αυτό το ταγάρι που θα πάει να ψηφίσει τον Τσίπρα, εφόσον ψήφισε. Εκεί μου την έσπασε ο Τσίπρας. Εφόσον ψήφισε. Να σου πω κάτι. Ναι. Και αυτός που ψήφισε ναι, ναι δεν πρέπει να ψηφίσει τον Τσίπρα. Γιατί σου λέει, εγώ που έλεγα ναι. Εγώ που έλεγα ναι, ο Τσίπρας έλεγε όχι. Ήταν απέναντί μου. Σου είπα για τον Τσίπρα. Ναι. Και βλέπω, ναι. Και βλέπω τελευταία δύο εβδομάδες τα μέντια τα έχει όλα κόντρα. Και ο κόσμος, ναι. Γιατί δεν τα γουστάρει τα μέντια, ναι. Ο κόσμος, είναι αυτά τα μέντια που του λέγουν πριν ψήφι. Νιώθω την ανάγκη να συμπαρασταθώ στον Τσίπρα, ναι. Γιατί τα μέντια είναι απέναντί αυτό. Του. Σιγάρε, ναι. Δάκρυσα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τα βλέπεις, ναι. Τα αρχίζουν τώρα. Νιώθω μεγάλη συμπάθεια προς τον Τσίπρα. Τι λες, γιατί τα μέντια είναι απέναντί του. Απ' την άλλη μεριά θεωρώ. Ήταν απέναντί του, γιατί όμως είναι απέναντί του. Για τις άδειες είναι απέναντί του. Κάθε μέρα τις μερίδες που βγαίνουν, όλες τις μερίδες το σκίζουν. Το σκίζουν, βέβαια το σκίζουν. Ο Τσίπρας πήγε να το κάνει, ρε. Πήγε να το κάνει. Πήγε να το βγάλει το διπλό ο Τσίπρας. Να μιλήσουμε στα ποδοσφαιρικά. Αλλά δεν το έβγαλε στο 90. Στο 90 μας την έκανε την τρίπλα. 30 ώρες τον είχανε. 30 τον εξαντλήσανε. Το διαλύσανε. Έπρεπε να δει ο εκεί κανένα. Έπρεπε πρωτού πάει εκεί να δει κανένα τέτοιο, πώς το λένε, κανένα ντοκιμοντέρ το άλλο Βελουχιώτη να πούμε. Να ναι. Πάρει λίγο. Ναι. Αλλά ναι. Δεν. Να πάει με τον Γκλέζο. Μόνο ένα βλέπει το Σκάι. Να παίρνει τα ένσημα του Γκλέζου και να τα δείχνει στο Σκάι. Αν πέσουν τα ένσημα του Γκλέζου στο κεφάλι σου, θα πάρει διάσηση. Ξέρεις τι ένσημα έχει ο Γκλέζο. Δεν έχει ένσημα. Τι πού ρε. Καλά ρε. Πού δούλεψε. Τι να σε πω ρε. Πού δούλεψε. Ο Γκλέζο ρε. Καλά ρε. 100 χρόνια τον έχει και σε λέει πράγματα ρε. Τι με λέει. Σε λέει, σου μιλάει για την αριστερά. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Μεγάλη δουλειά. Γιατί εσένα ποια είναι η δουλειά σου, ρε. Που μπουλάς για το 4-4-2 να πούμε. Έχει κάνει μεροκάμα το Τσίπρα. Βέβαια έκανε μεροκάμα. Έχει γραφεί ο Καρυδιά. Ρε παιδιά, σταματήστε τώρα. Λοιπόν, έγινε ρε Βίκτορα. Κάτι άλλο που με μείνει στο μυαλό, δεν ξεχνάω πέτρα. Είδα χθες ένα βίντεο. Βίντεο είδα. Στο Σκόπιο. Σκόπιο πάνω. Κάτι αστυνομικοί βαρούσαν μέσα στη βροχή, βαρούσαν παιδιά, γυναίκες. Με γκλόπ στα κεφάλια, στο σώματα και με ήρθε με το παιδιά. Αυτό είναι αλητεία, φίλε που γίνεται. Γιατί στη Σκόπια γίνεται μεγάλη αλητεία. Προχθές στη Καβάλα ήρθαν 2.000 Σύριοι με τα πλοία. Ναι. Είχε ο κόσμος με γάλατα, με νερά, με πάμπερς, τα μωρά. Και εκεί εμείς εδώ του δώσαμε να φάνε, να πιούν, να αυτοί εκεί τους δώσουν ξύλα. Έχω μεγάλη διαφορά με αυτούς. Εκεί πέφτει σε πάκι, φίλε. Μεγάλη, ναι. Μεγάλη διαφορά. Εδώ και ο Έλληνας, φίλε, το μετανάστη του δίνει να φάει. Και κλέβει την Ελλάδα, το κλέβει τον Έλληνα. Άλλο αυτό, ρε. Άλλο είναι. Το πιάτο θα το φάει όμως, δεν κατάλαβα. Καλός άνθρωπος αυτός ο Έλληνας. Τι αλτρουιστής, τι σοβαρό. Δεν έχει σημασία. Τι είναι αυτές, ρε. Μη λες τέτοια. Τι λόγια, ρε. Πώς μπορεί να έχει, να σου πω κάτι. Ο μόνος που μπορεί να έχει παράπονα από τον Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Έτσι. Γιατί το Σύριο θα τον ταΐσει. Έτσι. Τον Αλβανό θα τον ταΐσει. Έτσι. Τον Έλληνα όμως όχι. Θα τον μπαγλαρώσει. Θα τον ρουφιανέψει. Ναι. Για 500 ευρώ. Μα έτσι είναι το φυσιολογικό. Για 500 ευρώ. Έλα Νικόλ, τι ήθελες να με πεις. Λοιπόν, έχεις κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Για ποιο πράγμα. Γιατί σε εκτιμώ επειδή είσαι βιοπαλαιστής και ό,τι έχεις κάνει το έχεις κάνει με τα χεράκια σου. Ναι, έστειλε ναι. Την κόρη σου εκεί πέρα πάνω που εμείς δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να αξιωθούμε τα παιδιά μας να τα στείλουμε στις Αγγλίες κτλ. Αλλά εδώ με τον Κώστα να πούμε, έκανες μια παρασπονδία. Πρόσβαλες κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να προσβάλεις και εγώ το έχω κρατήσει. Λοιπόν, έχεις πει κάτι για μοναστήρια. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, μια εκπομπή. Ναι, λοιπόν, αυτό που έκανες. Αυτό που έκανες. Είπε, να θυμηθούμε. Δεν θα το πω ακριβώς γιατί δεν θέλω να το επεκτείνω. Τι είπα, ήταν.
Δύο μήνες εκεί. Πρόσβαλες ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί ότι κάτι γίνεται πονηρό κτλ. 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 Έτσι, είπα, πήγα, δούλευα δύο μήνες εκεί. Με είπε ο Κωστής, πληρωθήκες με μαύρα ή άσπρα. Εγώ μαύρα, αυτό, αυτή η κουβέντα έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για να την επισημάνω εγώ, σημαίνει ότι αυτό που έκανες ήταν φάουλ. Γιατί έτσι, είπα την αλήθεια, δεν πληρώσα, δεν με κόψε, δεν με ζητήσε. Όχι, δεν είπες γιατί. Δεν ήταν θέμα για το ότι πληρώθηκες ή δεν πληρώθηκες. Ναι. Για άλλα θέματα σεξουαλικού περιεχομένου. Όχι, έτσι, λέω. Άντε, πλάκα τα κάνω, πλάκα κάνω. Έτσι. Πλάκα. Με ιερά και με όσια και με την ανθρώπινη ζωή δεν κάνουμε. Βίκτορα, να ξέρεις. Μισό λεπτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιστοί και πρέπει να τους σεβόμαστε. Και οι άθεοι και εκείνους πρέπει να τους σεβόμαστε. Ναι. Γιατί να μην σεβόμαστε τους άθεους της Μυκόνου και να σεβόμαστε τους θεούς σεβούμενους. Τους θεούμαστε, όλους να τους σεβόμαστε. Των μοναστηρίων, αν υποπίπτουν σε σεξουαλική πράξη η οποία είναι, ξέρω εγώ, αντίθετη. Να τους πάρει όλη μπάλα δηλαδή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Και εσύ που έχεις το μικρόφωνο πρέπει να το κρίνεις. Εγώ λοιπόν είμαι. Είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτά τα πράγματα. Όμως, ένα λεπτό. Δεν μπορεί να μου βγαίνει ο κόκκινος και μου λέει είμαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Άλλο αυτό. Αλλά μ' αρέσει να βλέπω σεξ με γυναίκες. Άλλο αυτό. Πρώτον, και δεύτερον, ας τραβήξει ένα μοναστήρι να δει αν υπάρχει ομοφιλοφιλία ή όχι. Να ψάξει να δει. Δηλαδή, η υποκρισία δεν μ' αρέσει. Ναι. Και το άλλο. Νίκο. Δηλαδή, ένα λεπτό. Δεν είναι θέμα υποκρισίας. Δηλαδή, υπάρχουν 10 ληστές στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα πούμε ότι όλη η Θεσσαλονίκη είναι ληστές. Πώς θα γίνει δηλαδή. Σόδομα και Γόμορα. Ξέρω εγώ στη Μύκονο και τα άλλα επειδή είναι το ιερό και τόσο. Εγώ μπράβο, επειδή ξέρω το στυλ του Βίκτορα, γι' αυτό το επισημαίνω. Νίκο, ναι. Να σου πω κάτι. Εσείς εμείς δεν είμαστε. Να πει. Εμείς δεν κατηγορούμε. Νίκο. Εμείς σαν εκπομπή δεν κατηγορούμε καμία πράξη. Κατηγορούμε την υποκρισία. Εγώ δεν με πειράζει. Θεωρώ φυσιολογικό το κάθε τι που γίνεται στη γη. Το να το κάνεις όμως και να λες να το κατηγορείς μετά, αυτό. Εσύ δεν παίρνεις τον κανόνα, εσύ παίρνεις το μικρό το περιστατικό και το διωγγώνεις. Νίκο. Δηλαδή Νίκο. Όλοι στο Άγιορος είναι ομοφιλόφιλοι. Όχι ρε, λέμε, δεν μπορεί να το κατηγορείς αυτό. Να λες ότι είναι χλεβαστικό η θρησκεία μας το ναι, κάνει. Ναι, συμφωνώ. Και μετά το κάνει όλος και να, επειδή το κάνει ο άλλος. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Να την παραβλέπω. Σε αυτό συμφωνώ. Α, ναι. Μπράβο. Συμφωνώ. Νίκο. Ορίστε. Η έσταση. Άστο να ολοκληρώσει και να πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Εμένα δύο μήνες φέτος. Πάνε να ζήσεις εσύ εκεί και έλα να μιλήσω μαζί μου, εντάξει. Εντάξει, Βίκτορα. Πάνε να ζήσεις εσύ, δεν λέω για τους όλους. Εγώ σε 2-3 μοναστήρια δούλεψα. Για χαρά. Και με παρακαλάνε και δεν πάω. Αυτό το κοινωνικό έργο τη Χρυσή Αυγή, τη Νέα Δημοκρατία. Του ΠΑΣΟΚ, της Εκκλησίας, του ΠΑΟΚ, του Άρη, των Συνδέσμων. Ναι, συμφωνώ. Τα συσίδια και τα λοιπά. Δεν μου λες, έβαλε κανένας από την τσέπη του ή τα μαζεύουν από τον κόσμο όλοι. Από τον κόσμο. Έχισε μας τότε καημένα. Τι έγινε δηλαδή. Τι να γίνει. Σαν τι να γίνει δηλαδή. Με αυτά τα συσίδια αλληλεγγύης των κομμάτων, των εκκλησιών, των συνδέσμων. Αυτά είναι για να χαναλαλέγαμε. Άντε τώρα υποκρισίες. Αυτά δεν μπορώ. Μαζέψαμε, λέει, λεφτά και τρόφιμα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι τα μαζέψατε. Ο κόσμος τα μάζεψε. Ο κόσμος τα μάζεψε. Και τα έδωσες εσύ από την τσέπη. Όχι, βέβαια. Άντε, μπράβο. Πάμε. Όπως έλεγε ο Κοκάλας, δεν υπάρχει τίποτα τζάμπα. Κάποιος το πληρώνει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Αμ δεν. Μακρηγορήσαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έλα, μ' ακούς. Σας ακούμε. Βάλτε Δευτέρα, πάντα συμπλέκτη και δώστε να φύγει. Τώρα μακρηγορήσαμε και σας κουράσαμε λίγο, αλλά εντάξει. Τι είπε? Πώς είπατε? Καλησπέρα από Τούμπα Σίτι. Τούμπα Σίτι, ναι. Πάω κάρα ολέ. Και τα μυαλά στα μπλέντερ. Άνα, μπράβο. Με τον Μπερμπάτο θα γίνει τώρα χαμός. Το φοβάμαι, ξέρεις πως το φοβάμαι, τρέμω εγώ αυτό. Που τα λέει χαμός, μέχρι πόσο. Το φοβάμαι τον Παοξύ όταν λέει θα γίνει χαμός. Μέχρι πόσο χαμός θα γίνει. Αυτό είναι το νούμερο ένα που θέλω να πω. Θα πω άλλα 4 στο σύνολο. Τον αριθμό τον άλλο δεν θέλω να το πω. Για πες. Δεν το λέμε. Δεύτερον. Ναι. Υπομονή, η ομάδα θα δείξει πολλά πράγματα. Τι υπομονή. Σταμάτα να πει. Απ' τη μια λες. Παοκάρα λελελε και απ' την άλλη υπομονή. Τι λελελε είναι με υπομονή αυτό. Υπομονή, δεν συνδυάζεται. Ξέρεις τι λέω, μαλλιά, ξέρεις τι λέω, άσε τώρα, ξέρεις τι λέω. Ω, δεν ξέρω τι λες, με μπερδεύεις. Άστρο να πει. Ναι. Έτσι, αφού και εσύ μπερδεύεσαι και μόνος σου και εσύ μπερδεμένα τα λες. Ναι. Ξέρουμε, άτε. Ναι, καλά, ναι. Λοιπόν, το νούμερο αυτό που δεν το λέμε, πάει για σένα μαλλιά. Πού είστε τελικά, τι έγινε. Μία, θα το δίνα το Σαρβανιτίδη. Το άλλο
μετά από δύο μέρες ο Καρυπίδη. Τι παιχνίδια παίζονται, για πες μας. Εμείς, πρώτη σε ακροαματικότητα, ραδιόφωνο, δύο-τρία δίμηνα φέτος. Μπράβο. Εμείς. Champions League. Champions League. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα, γιατί δεν λες. Θα μας πεις τι έχει γίνει. Είπες εσείς. Ξανά στην Τρίτη είστε, ξανά στην Τρίτη Εθνική, τι γίνεται. Εγώ φίλε πρωτιά σε ακροματικότητα έκανα. Ποιοι είμαστε εμείς. Έλα βρε, αυτός που υποστηρίζεις. Έλα βρε, εγώ δεν υποστηρίζω. Καλό, καλό, γιατί να σε υποστηρίξω. Μπερμπάντοφ έχεις. Και το τελευταίο, άντα που δεν θες να πεις. Και το τελευταίο, το τέταρτο. Ναι. Πολιτικό είναι. Τώρα μάλιστα. Δέσαμε. Τώρα μας τα έκανες από κούπες. Σε αυτό εντάξει συμφωνούμε. Ναι. Δεν πάμε να ψηφίσουμε. Δεν πάμε. Ναι, που συμφωνήσαμε και σε εγώ κάτι. Θα πω το άλλο. Όχι. Θα πω το άλλο. Το λόγο. Το λόγο. Και να ρίξω και μια άποψη στο τραπέζι. Το λόγο. Εμείς είπαμε το λόγο. Υπέρ ότι πρέπει να κάνουμε ότι κάνανε εκεί στην Ουκρανία. Τι κάνανε που τους πετάξανε στους κάδους. Στους κάδους. Και πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Για να πού να χωρέσει ρε φίλο Πάγκαλος στον κάδο. Είσαι τρελός. Ποιο κάδο να χωρέσει. Δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες, όχι δε. Δεν μπορούμε. Έχουμε απέναντι στην έχουμε εξουσία. Έχουμε τη βλακεία μέσα μας. Απέναντι στην εξουσία και στο χρήμα έχουμε ένα δουλικό, πώς το λένε, μια δουλική έτσι, συμπεριφορά. Λοιπόν, ναι. Επειδή αναγνωρίζουμε κάποιες συμπεριφορές, θα ρίξω μια πρόταση στο τραπέζι. Ναι. Ο Σίβης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αριστερός, φαίνεται. Μιλάει αριστερόστροφα. Λοιπόν, αλλά θα ρίξω μια ιδέα. Επειδή διαβάζει. Πώς τα λένε αυτά, ρε. Τι. Μνημόνια, ναι. Κόμματα, αυτά, ιστορίες. Λοιπόν, να κάνουμε μια πρόταση να βγει και να μας πει την άποψή του καθαρά ποιο κόμμα εκπροσωπεί τη γενιά μας αυτή. Γιατί όλοι μας είναι το ίδιο καζάνι. Εγώ και ο Σίφης και εσύ και όλοι μας. Να μας πει, ρε παιδί μου, ότι παιδιά, εγώ βλέποντας τα πράγματα καλύτερα, βλέπω εκεί. Θα πει. Να πει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όχι ρε φίλε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα πει. Για εκεί τον έχεις. Εκεί αυτοί είναι. Παίζουν γάμα εθνική ρε φίλε. Εκεί τι. Με τον Κουτσούμπα λες. Και ο Άρης παίζει γάμα εθνική αλλά πήρε ένα πρόβλημα. Α, τον Τάτο. Κουκουέ υπήρχε ρε φίλε μέχρι το Βελοχιώτη. Μετά δεν υπάρχει Κουκουέ να μάστο, μην το ψάχνεις. Δεν υπάρχει. Βέβαια δεν 17 υπάρχει. 17% πήρε. Τεμπέληδες όλοι να μάστο. Βέβαια τώρα. Τι... Συγγνώμη ναι. Το πάμε κόμμα πάμε. Υπάρχει. Ποιο είναι το κόμμα για πες. Είναι στην Ιταλία. Ποιο ρε φίλε. Ποιο? Τσιτσολίνα. Τσιτσολίνα, ρε. Ρε φίλε, τόσα χρόνια μια τσιτσολίνα στην Ελλάδα, ρε τι άχρηστη που είμαστε, ρε. Μια τσιτσολίνα. Μαρία Αλεξάνδρα, την κάνουμε. Ποια, ρε. Εσύ τι πιστεύεις. Αρτιμπούρτσι και λουλάρε, αρτιμπούρτσι και λουλάρε. Κοίταξε, μην βγει κανένα κοντό του χρόνου στι εκλογέ. Πάμε. Κανένα συμβάν. Και έχει να γίνει εδώ, φίλε. Το πατριωτικό κόμμα. Το πατριωτικό. Έτσι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Σιγά πατριώτης η γραμμή. Ωπα! Καλώς το, καλώς τα pitbull. Σιγά, εσείς οι πατριώτες λίγο όλοι. Οι πατροδημοκράτες να πούμε. Οι πατροδημοκράτες. Λοιπόν φίλε, να σε πω κάτι. Έτσι για να σε σπάσω τα νεύρα. Ναι, ναι. Θα ψηφίσω ΚΚ ρε φίλε. Θα πας. Θα πάω να ψηφίσω τώρα επειδή βγήκε ο Θόδωρος. Θα πάω να ψηφίσω ΚΚ. Σε επισοσίβης. Με επισοσίβης. Στο είμαι, λέω έτσι. Είμαι από τις αναποφάσεις και εγώ δεν ξέρω. Όχι, πείσαμε να ψηφίσω Χρυσή Αυγή ρε φίλε και θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Και τι μοιάζει με ένα ρε φίλε. Ο τέτοιος, ο Κασιδιάρης σήμερα το έπαιζε θύρα 4 πάλι. Χαρτιά πετούσε. Τι πετούσε, κάτι πετούσε εκεί, κάτι Φεϊβολάν, τι πετούσε, μες στη Βουλή. Είναι το επαχθές μνημόνιο το οποίο ήταν γραμμένα στα αγγλικά και το έσκησε μες στη Βουλή. Είναι όλα τα ξέρεις, όλα τα ξέρεις. Σήμερα, δεν μου λες, εκεί η Χρυσή Αυγή τίποτα Ροτβάιλερ δεν έχει να τα μολύσει μέσα στην, στη Βουλή να μην μείνει φίλο. Γιατί να μολύσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Να γλιτώσουμε ρε φίλε, μια και καλή να πούμε. Όχι φίλε, να γλιτώσετε από μόνοι σας. Ερώτηση, γιατί δεν υπήρχε ο Μιχαλολιάκος στο debate. Γιατί δεν τον κάλεσαν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Για, γιατί υπήρξε debate. Ποια είναι η δυναμική σας δηλαδή σαν τρίτο κόμμα. Δεν θα έπρεπε να γίνει debate. Θα έπρεπε να πάτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να το κυρώσει. Κάτσε τι debate. Η πολιτική αρχηγή θα καλέσουν τον άλλον. Κάτσε ρε ο Λαφαζάνης αν τι πήγε εκεί. Σαν παλιός Πασόκο. Γιατί δεν πήγε ο Λεβέντης. Κακό, ναι είδες. Πώς θα γίνει. Δημοκρατία δεν έχουμε. Έχουμε. Το debate γίνεται μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των οποίων αντιπροσωπεύουν κόμματα στη Βουλή. Δεν γίνεται αυτόν. Που δεν αντιπροσωπεύουν κόμματα στη Βουλή ακόμα. Ναι, αλλά ο Λαφαζάνης ήταν όμως.
Ο Καφαζάνης αντιπροσωπεύει κόμμα, διότι ήταν βουλευτής. Μα αυτό. Αυτό πήρε και την τρίτη διερευνητική εντολή με τους περισσότερους βουλευτές. Επίτηδες έγινε αυτό για να μην την πάρει ο δικός μας αρχηγός και πάει Χρυσή Αυγή, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τι δεν κατάλαβε, δηλαδή είναι τα στημένα πολιτικά δημοκρατικά παιχνίδια που παίζουν. Άσε τώρα, ας τη Χρυσή Αυγή πάμε. Πάμε για τον Άρη, ναι. Πάμε στον Τάτο και στον Τζουμάνι. Πάμε στην Βιργινία Ρίχτερ, ναι. Έτσι. Ούτε εκεί με ενδιαφέρει. Άιντε. Τι θα πούμε τότε. Τι να μας ενδιαφέρει, δηλαδή φέραμε τον Τάτο και τον Κόκκι. Καλά, γιατί πήρες τηλέφωνο τότε, για. Κύμα ενθουσιασμού. Γελάει το παρδαλό καθήκη, ε. Έχουν να δουλέψουν κάτι καντίνες έξω στο Χαριλάο. Κύμα ενθουσιασμού. Θα πάνε αυτοί μέσα στο κοκκινόγωμα που θα έχει λάσπη μέχρι το γόνατο και θα παίξουν με τον Τάτο και με τον Κόκκι μπάλα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Το κοκκινόγωμα που θα πάει η κλωτιά σύννεφο. Δηλαδή, άμα σου κάνω δώρο στη γιορτή σου του Αγίου Θόδωρου να πούμε. Τη μπλούζα του Κόκκε δεν τη φορέσει. Κοιτάξτε, αυτή τη φορά στη Δράμα θα πάνε με καριόκες. Δεν θα πάνε. Γιατί ο Κόκκε είναι στα κυφικά του Θόδωρου. Μπλούζα του Κόκκε, ρε φίλε. Ίσα-ίσα θα σου στα κυφικά σου είναι. Πόσε παραγγελίες έχει κάνει. Εγώ είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Άρη, ρε φίλε. Ο Κόκκε φίλε είναι από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που πέρασε από τον Άρη. Έχω μπλούζα του καλύτερου ποδοσφαιριστή του Άρη, ρε φίλε. Ποιο για πε. Του Χρήστου του Βελόνι, ρε φίλε. Ο άνθρωπος έδειξε τον δρόμο, άλλοι δεν τον ακολούθησαν. Εγώ θα έλεγα του Λάμπρου Σκόρδα, νόμιζα θα έλεγες. Γιατί και αυτός ήταν σε τερφόρ κάποτε στον Άρη. Μη μας βρωμίζεις βραδιάτικα το στόμα. Λοιπόν. Εδώ βγήκα να απαντήσεις αυτόν τον... Ταχύτατα όμως, γιατί θα σπάσει το κέντρο. Και με κλείσει ο Γιάννης να πούμε αυτό το σύφι που λέτε τον αριστερό που σου έκανε και στις κινήσεις πολιτών να πας και εδώ. Άκου να δεις τώρα. Κοιτάξτε Θοδόρε, μην τον απαξιώνεις διότι έχει λόγο και σωστό λόγο, έτσι. Θα μάθα λίγο, μάθε να ακούς βρε. Λάθε και φίλτρα πουλάς, περίμενε, μάθε να ακούς. Ακούμε. Όλα αυτά εδώ τα παπατζηλίκια που σου πούλησε συγκεκριμένος τύπος. Να τώρα δεν λες, δεν μιλάς καλά τώρα, να είδες χαλιά. Όταν μιλάς τώρα για κοινωνίες τώρα μελών και για κάποιους άλλους και για το ένα και για το άλλο, άμα δεις όλα, είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εδώ το έχει ο Θόδωρος δίκιο, γιατί αυτή η λέξη την έχει ακούσει στη λέξη κοινωνία μελών. Ναι, ναι. Αλλά εκείνη ήταν κοινωνία μελών με μέλη. Ναι, κοινωνία μελών. Λοιπόν, όλες αυτές οι... Συντηρητικούρες με και αυτές οι λαϊκούρες που ακούς ότι γίνεται μια κίνηση πολιτών εκεί, μια κίνηση πολιτών παρακάτω, ξέρεις που αποσκοπούν όλοι αυτοί. Όχι. Να μαζέψουν ένα συγκεκριμένο ποσό, να μπουν κάποιοι να βάλουν μια ταμπέλα ότι είναι πρόεδρος μιας κίνησης, γραμματέας μιας κίνησης ή οτιδήποτε άλλο, να μαζέψουν έναν απλό κόσμο ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει χιλιάδες προβλήματα και δεν καταλαβαίνει, ναι. Να τον υφαρπάξουν να πούμε χρηματικά. Να τον κλέψουν στην ουσία, να τον λαϊλατίζουν. Και μετά όλοι αυτοί όπως τους βλέπεις γίνονται αυτούς που λέει ο Κώστας, σαν το Φωτόπουλο της ΔΕΗ που δεν ξέρει τι είναι το καταβίδι, να πούμε το δοκιμαστικό, σαν κάτι άλλους. Μετά να γίνουν αυτοί όλοι οι καναλάρχες, να γίνουν εργολάβοι, κάτσε να οικονομήσουν την οικονομήσουν και μετά να πετάξουν την ουσία. Ο άλλος είναι άνθρωπος της δουλειάς, ρε Θοδωρέ ο Σίβης, δεν είναι κανένας τεμπέλχανας. Εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση και εσύ θα το ψάξεις από μόνος όποτε θέλεις. Ναι. Μάθε πόσες. Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχει αυτή η χώρα. Μάθε πόσους γενικούς οργανισμούς έχει αυτή η χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, και δες τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη το δημοκρατικό προσωπείο, ναι. Το οποίο παρουσιάζουν όλοι αυτοί που είναι σήμερα στα πάνελ. Εγώ πάντως... Όταν θες να λέξεις δημοκράτης, να σου πω εγώ έτσι ομά, ναι. τον οποίο με θεωρούν φασίστα. Mm. Αν θες να δεχτήσεις και να με κερδίσεις, ναι. Και να μην είμαι τρίτο κόμμα, όπως λέει ο Καψής τώρα πριν από λίγο, ναι. Το Μέγκα, ότι πρέπει να βγάλουμε το άγος της Χρυσής Αυγής και να είναι το Πασόκ τρίτο, το οποίο λέει έλυσε τα προβλήματά του και καθάριζε και καλά τώρα. Θα έπρεπε κανονικά να ανέξει το πάνελ. Ποιος το είπε αυτό, ο Ατάλαντος ο Καψής. Ποιος Καψής. Ναι, ναι, ναι. Ρε τον Ατάλαντο τον άντρα. Ναι. Κανονικά, ναι. Και θα έπρεπε να με βομβαρδίζεις με το ποιο είναι το πρόγραμμά μου για την οικονομία, ποιο είναι το πρόγραμμά μου για την γεωργία, ποιο είναι το πρόγραμμά μου για την παιδεία. Ποιο είναι το πρόγραμμα μου για εκείνο, ποιο είναι το πρόγραμμα μου για τ' άλλο. Μάλιστα. Ανταυτού κάνεις το εντελώς αντίθετο. Μάλιστα. Κάνεις το εντελώς αντίθετο. Εσύ ο δημοκράτης, όχι εσύ. Ναι, κατάλαβα το λέω. Κατάλαβα, ναι, αυτοί οι δημοκράτες κάνουν το εντελώς αντίθετο. Ένα εκεί μπερδεύω και δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Άρα, ό,τι και να κάνουν, θα είμαι τρίτος. Και στην ουσία θα είμαι δεύτερος. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν ακούς ότι αυτοί οι δύο μαλώνουν ότι δεν θα τα βρουν, να ξέρεις ότι κάτω από το τραπέζι έχουν συμφωνήσει. Θα κυβερνήσουν και οι δύο. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση, ναι. Άμα βγει τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή, που από ό,τι φαίνεται θα βγει, ναι, και γίνει να συγκυβερνήσει, ναι, θα στήσει πισινό να πούμε, ναι ή όχι? Να συγκυβερνήσει με ποιον? Με όποιον να είναι. Όχι, Βίλε, κάνεις λάθος εδώ. Το έχω τονίσει επανειλημμένα. Ότι όποιος από τους βουλευτές διανοηθεί να κάνει ότι κουνάει το χέρι του και να πάει να συγκυβερνήσει με κάποιον από όλους αυτούς από εκεί πέρα μέσα, ναι, να ξέρεις ότι το μισό και παραπάνω κόμμα την ίδια στιγμή και ο κόσμος που του ψήφισε θα φύγει. Μάλιστα. Αυτοβούλος. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό το έχουμε ζητήσει όλα τα όργανα απέναντι στον αρχηγό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπαίνεις και να λες ότι όλοι είστε κλέφτες, κάνατε, ράνατε, δείξατε και μετά να πας από πίσω. Μάλιστα. Καλύτερα να φύγεις, αυτό που λέει ο Γιάννης. Καλύτερα να φύγεις μέσα από τη Βουλή, ναι, να τους πάρεις όλους και να φύγεις. Μάλιστα. Και όχι να συγκυβερνήσεις όλους αυτούς. Έγινε, Θόδωρος. Καλό βράδυ. Καλό Μάλιστα. βράδυ. Περιμένω να δω το φιλέτο της Χρυσής Αυγής όταν θα πει «Ελάτε, παιδιά, να βοηθήσετε, να δω τι θα γίνει». Ναι. Πάμε. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Λίγο πιο γρήγορα στις γραμμές γιατί. Ναι. Έλα, φίλε. Έπεσε το κέντρο. Εσύ στο αμάξι. Καλημέρα. Στο αμάξι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικό, ρε παιδί μου. Άντε, ρε, τα βαρέθηκα αυτά τα πολιτικά, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, πάλι το λοιπόν, γυρίσαμε εκεί. Λοιπόν, εσύ όλος εκεί πέρα που είστε, έτσι να ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικό. Υποθέτω ότι εγώ είμαι πρόεδρος μιας ομάδας ή θέλω να γίνω πρόεδρος, έχω πολλά λεφτά. Ναι. Λοιπόν, και έχω ένα γήπεδο 30.000. Θέλω όμως να το γεμίσω μέσα με κόσμο, οι οπαδοί μου, οι φιλαθλοί, θέλω να γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, για να το κάνω αυτό θα έχω απ' έξω σε κάθε θύρα, θα έχω από 5-10 προπονητές γυμναστής ποδοσφαίρου, ναι, και θα τους πετάνε μπάλες αυτούς για να μπορούν να κάνουν κοντρόλ, για να μπουν μέσα. Πώς πιστεύουν από 30.000, 20.000 θα μπουν μέσα? Ρε φίλε, δεν θα μπει κανένας, να σου πω γιατί. Μπράβο. Τίποτα, αυτό με νοιάζει. Το ποδόσφαιρο, να ξέρεις κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι λατρεία. Να σου πω γιατί. Άλλος πάει στο γήπεδο για να φωνάξει. Άλλος πάει στο γήπεδο για να δει στρατηγική. Άλλος πάει στο γήπεδο. Στρατηγική. Όταν δεν ξέρει να κάνει κοντρόλ ο ίδιος με την μπάλα, θα πάει να κάνει στρατηγική. Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Και εγώ δεν γιατί ξέρω να παίζω μπουζούκι, αλλά μου αρέσει να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω, δηλαδή, βλέπω κάτι. Πιο πολλοί δημοσιογράφους, ναι, οι οποίοι εντάξει δικαιούσαν από 300 κιλά ο καθένας, ναι, και μιλάνε για ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό πράγμα δεν γίνεται. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, μην το βλέπεις έτσι. Εγώ έχω δει όλα τα επεισόδια του Grey's Anatomy και, ναι, τα γυρίσματα, ναι, και θέλω να πάω να κάνω εγχείρηση, να γίνω γιατρός. Ναι, μπορεί να μην μπορείς να κάνεις την εγχείρηση, αλλά θα ψάχνεις να βρεις τον τρόπο πώς γίνεται η εγχείρηση. Δεν γίνεται να κάνουμε κριτική και να έχουμε λόγο. Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Τα θέματα, θα σου πω αυτό κάτι. Γενικά συμβαίνει στην Ελλάδα. Ένα λεπτό, δηλαδή, ένα λεπτό. Ένα έχουμε λεπτό. Γνώμη και άποψη για πράγματα. Έχω μιλάει για το ποδόσφαιρο, επειδή αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Άκουσε λίγο. Δηλαδή, έχουν άποψη και γνώμη άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κοντρόλ. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Άκουσε να δει κάτι. Δεν μπορεί να έχει, πώς το λένε, ρατσισμό. Εδώ μιλάει για ποδόσφαιρο ο κόκκινος που μπορεί να μην ξέρει και να μιλάει, ξέρω εγώ, ο Βάιλερ που είναι ο πρώτος και να μιλήσουν για. Μπορεί να έχει. Είναι μεγάλη μαγκιά και θα σου πω για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ πριν από μερικά χρόνια, έτσι το ποδόσφαιρο το έβλεπα γιατί γουστάριζα να πάω να δω την Παοκάρα, να πάω να δω τον κόσμο, να δω να βάζουμε 4 γκολ, 5 γκολ κτλ. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι το ποδοσφαιράκι πέρα από αυτό είναι και κάτι άλλο. Είναι στρατηγική, είναι μάχη. Και άρχισα να μαθαίνω, να διαβάζω, να ασχολούμαι και να μπαίνω στο νόημα. Στρατηγική και μάχη είναι ανάλογα σε ποια χώρα βλέπεις ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε μια χώρα μπορεί να μην δεις στρατηγική, αλλά να δεις μάχη. Ναι. Δηλαδή να εδρώνουν γι' αυτό. Εκεί ξεχωρίζεις αυτό λοιπόν τα πρωταθλήματα. Αποκτείς μια εμπειρία και βλέπεις πώς παίζουν οι Ισπανοί. Πώς παίζουν οι Έλληνες το ποδοσφαιράκι. Πώς παίζουν οι Άγγλοι το ποδοσφαιράκι. Και όσο μαθαίνεις,
Και όσο βλέπεις, τόσο εξιτάρεσαι και αρχίζεις και ασχολείσαι και ενδιαφέρεσαι και διαβάζεις και μαθαίνεις και προσπαθείς για τον εαυτό σου. Όχι να γίνεις καλύτερος. Ναι. Δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής. Ένας που δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ με την μπάλα, που δεν έχει κλωτσίσει μπάλα, ναι, και το χιόνι να φτάνει μέχρι τον αστράγαλο. Ωραία. Μπορεί να έχει άποψη γι' αυτά. Εγώ σου πω κάτι. Εγώ έχω παίξει μπάλα, έτσι, σε ερασιτεχνικά, αλλά πες ότι δεν έπαιξα μπάλα. Ναι, λοιπόν, και πες ότι δεν μπορώ να κάνω κοντρόλ. Τι με απαγορεύει να... Έχεις άποψη. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω πες ότι δεν έπαιξα ποδόσφαιρο. Να απαντήσω. Τι με απαγορεύει να γουστάρω το ποδοσφαιράκι. Να απαντήσω. Και να ασχολούμαι με αυτό. Να απαντήσω. Απάντησε. Ο Ανατολάκης έχει πάρει 8 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Μπορεί να μιλήσει για μπάλα, νομίζεις? Όχι. Το ακροατή. Μπορεί. Αυτό δεν μπορεί να μιλήσει γενικά. Ο Πέτρος ο Μίχος που πάει εκεί και τον βγάζουν στην ΕΡΤ. Γελάει ο κόσμος. Δεν γελάει ο κόσμος. Γελάει. Θες να σου πω άλλους 50 που παίξαν μπάλα. Να μην τους προσβάλλω. Θέλεις. Βάλε μου. Περιμένω. Εγώ πληρώνω. Τι εσύ πληρώνεις? Εγώ πληρώνω για να ακούσω. Είπες δύο. Θέλω άλλους 48. Θέλεις άλλους 48. Σωρές. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Θα τους πεις τώρα τους 48. Τι ομάδα. Παοκάρα είμαστε. Παοκάρα. Και τώρα σε θέλω να μαζί μας εκεί στο πλευρό μας. Στο πω εγώ το έργο. Ο Τουρσουνίδης ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ο Τουρσουνίδης. Μεγάλος. Σπουδαίος ήτανε. Όχι. Ήταν ένας καλός παίκτης, τίποτα άλλο για μένα παραπάνω. Μπορεί να μιλήσει για μπάλα σε υψηλό επίπεδο. Δεν πρόσφερε κάτι παραπάνω. Μπορεί, λέω. Δεν μπορεί. Να μιλήσει για μπάλα σε υψηλό επίπεδο, δεν να αναλύσει. Μπορείς, το λέω. Μπορεί. Μπορεί να μιλήσει, γιατί μπορεί ξέρει ο άνθρωπος το ποδόσφαιρο. Ξέρει, μπορεί σε υψηλό μπορεί επίπεδο. Σε υψηλό επίπεδο μπορεί. Όχι. Προπονητής μπορεί να γίνει. Από αυτούς που είναι παίκτες. Μπορούσαν να γίνουν προπονητές. Όλοι κοίταξε, δεν μπορούν να γίνουν. Όλοι οι παίκτες δεν μπορούν να γίνουν. Ένα λεπτό. Γιατί χρειάζεται και μεταδοτικότητα. Ένα λεπτό για να μην μακρηγορούμε. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Το όνομά σου ποιο είναι? Μίλτος. Λοιπόν, Μίλτο, άκουσε. Αυτή τη στιγμή εμείς εδώ έχουμε ένα μικρόφωνο. Λέμε κάποια πράγματα. Λέμε την ποδοσφαιρική μας άποψη. Ξεφτελιζόμαστε ή δικαιωνόμαστε ανάλογα. Δεν αυτό που βγαίνει. Πρόσεξε. Ναι, όσο αλλά μπορεί. Μιλάς, πρόσεξε. Μπορεί όμως να πω κάτι το οποίο να βγει μάπα, να μην βγει αυτό που λέω. Έτσι. Αλλά προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα και να τα λέω όπως είναι. Άλλοτε δικαιώνομαι, άλλοτε δεν δικαιώνομαι. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα την ποδοσφαιρική. Μην τρελαίνεστε. Δεν προσπαθούμε εδώ πέρα. Δεν αμείβομαι. Εγώ είμαι φιλοξενούμενο του Κωστή. Δεν παίρνω λεφτά. Ναι, όχι. Άλλο πράγμα θέλω να πω. Δηλαδή, μόνο που έχεις το θάρρος, συγγνώμη και βγαίνεις και μιλάς, αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται να είναι λάθος ή σωστό. Αυτό θέλω να σου πω. Εμένα, φίλε, μ' αρέσει το ποδοσφαιράκι, λατρεύω το ποδοσφαιράκι. Λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι πολλά πράγματα. Και την και αγάπη μου. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, ναι, και να ακούω πράγματα από πάνω μου και από δίπλα και από αριστερά και από δεξιά. Άλλο η γκρίνια, άλλο η μύρλα, άλλο όχι η γκρίνια. Όχι γκρίνια. Όχι γκρίνια. Να βλέπεις ότι μπροστά σου ότι ο παίκτης σου, είναι 3 μέτρα offside, ναι, και να είναι offside και να βλέπεις από δίπλα σου γύρω-γύρω να σηκώνεται και να φωνάζουν. Αυτό δεν το μπορώ. Να μην ξαναπάω στο γήπεδο. Ξέρω εγώ τι να σου πει. Να είσαι καλά, για χαρά. Στο γήπεδο μέσα, ναι, θα δεις τον καρδιο. Έχω δει καρδιοχειρούργο να γυρίζει το ασπράδι του ματιού του και να βρίζει λες και είναι από λιμανίσιος. Τι σχέση έχει αυτό? Το ποδόσφαιρο είναι και ένα σάκος του μπόξ των κοινωνικών ομάδων. Με τα προβλήματα τα μεγάλα. Δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος το ποδόσφαιρο όπως το ξέρει ο προπονητής. Εννοείται. Όμως πρέπει να υπάρχει αυτή η έκφραση του κόσμου. Έτσι. Πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Πρώτο τελευταίος, ναι. Έλα ρε Νικό. Γεια σας. Έλα ρε, χθες λέγαμε τον γιατρό Νίκο. Το γιατρό. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλά είσαι? Ο γιατρός είναι Βασίλης. Ναι. Όχι, ποιος Βασίλης, ο Σάκης. Όχι, ο γιατρός λέγεται Βασίλης. Μου το είπε ο... Ναι. Γιάννης. Λαπτόπουλε, είπαμε να ψηφίσουμε Λεβέντη. Από τη μία πλευρά στη Βουλή θα είναι ο Λεβέντης και από την άλλη θα είναι η Χρυσή Αυγή. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, άμα ήσασταν μάγκες να ψηφίσατε το Λεβέντη πριν 15 χρόνια. Μπράβο. Τώρα είστε ρόμπες. Μπράβο. Όσοι ψηφίσετε το Λεβέντη. Έτσι, μπράβο. Λέω εγώ. Πρέπει να μπει και αυτός μέσα, ρε φίλε. Μετά επαναλαμβάνω.
Άμα ήσασταν μάγκες να τον χώνατε στη Βουλή τότε. Όταν ήταν στρατηγός ο Παπανδρέου. Ναι. Και ο Μητσοτάκης. Αλλά πού τότε. Πού να κάνετε. Τότε μπαίνατε στο δημόσιο τότε. Τότε είχε το δημόσιο. Το δόντι έπεφτε σύννεφο. Επιχορηγήσεις. Το γιο να το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη, μην κρυοπαγήσει στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Ακούς, κατέβαινα την κλάδη, οι προβολή είναι ανοιχτή ακόμη. Μέρα νύχτα δουλεύουν, χλωτάπεντας ο καινούριος 300.000 μπαίνει. Και από αύριο φωνάζουμε μπέρμπα, μπέρμπα όλοι. Όπα. Αυτό, αυτό φοβάμαι, φίλε. Μπέρμπα, μπέρμπα, όλοι. Φίλε, αυτό φοβάμαι. Έτσι, έτσι, έτσι. Από αύριο το δεύτερο με αχώσατε. Αλλά έριξε πολύ νερό, φοβάμαι και τώρα. Καταράκτες έριξε σήμερα στη Βέρεια. Έριξε πολύ πράγμα, ναι. Πάρα πολύ νερό. Μη στεναχωριέσαι όμως, το γήπεδο της Βέρειας είναι πολύ καλό. Μη στεναχωριέσαι, φίλοι είστε. Δεν υπάρχει θέμα. Τι μούχλα. Χωρίς αριστερό μπακ είναι η Βέρεια. Θα του πούν τον Τούντο πάνε εκεί. Άμα δεν πάει, θα είναι κεφάλα. Θα βάλει τον κολλάκι εκεί, πρόβλημά του. Θα του δώσουν χάρτη. Θα του δώσουν χάρτη. Νίκο, θα ήθελα να σου πω και το άλλο. Να μου πει ό,τι θέλει. Για το όρο. Για το όρο, ναι. Ναι, Βικτόρια, πώς το λένε. Βίκτορα, Βίκτορα, ναι. Εκπληκτικό παιδί. Αυτό είναι ότι του αγκαλιάζουμε στην Ελλάδα, του δίνουμε δουλειά. Εκεί είναι ο τόπο τη Παναγία. Αυτά, αλλά δεν ξέρει τίποτα, δεν έμαθε τίποτα. Κοίταξε να δεις. Άκουσε να δεις. Και ξέρει και νιώθει γιατί είναι παιδί της πιάτσας, αλλά καμιά φορά πάνω στον ενθουσιασμό μας λέμε πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Το όρος είναι της Παναγίας, είπε. Είναι το περιβόλι της Παναγίας. Και γιατί δεν αφήνετε τις γυναίκες να πάνε στο όρος, ρε. Ρατσιστές. Γιατί, ρε αγόρι μου. Η Παναγία δεν είναι γυναίκα. Δεν ήταν γυναίκα. Γιατί οι γυναίκες να μην πηγαίνουν στο όρος, ρε. Γιατί... Κάτσε ρε, γιατί. Γιατί έτσι γιατί. Είναι τη θρησκεία, ρε φίλε. Γιατί έτσι είναι, γιατί. Ρε φίλε. Γιατί είναι εκεί πέρα, υπάρχει άλλος λόγος για να πηγαίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρατσισμός είναι αυτό. Δεν είναι ρατσισμός. Ρατσισμός, το εσύ... όρος, πάει μόνο άντρες. Τι είναι. Εκεί πάνε αυτό που λέει πρέπει να πας οπωσδήποτε στο όρος. Ποιος θα πάει στο όρος. Άλλος άνθρωπος θα μπεις, άλλος άνθρωπος θα βγεις. Όχι, εγώ θα μπω κανονικός άνθρωπος, οι καλόγεροι θα γίνουν άλλοι. Όχι, φίλε. Τι ήταν αυτό που πέρασε το τρίμερο. Τι ωραία, ε! Τέτοια ηρεμία. Άστα να μην το συνεχίσουμε μόνο, καλύτερα. Μόνο που θα ακούσει στην κάθε μονή τι έχει γίνει, θα πάθεις. Άστο, ρε φίλε. Δεν γιατί να μην πάω σαν τον. Δεν υπάρχει, άστο, μην προσπαθείς. Άστο. Σαν τον άλλο τη Νέα Δημοκρατία να κάνω καμιά κομπίνα. Δεν υπάρχει, φίλε. Άσε, ρε φίλε, τώρα τρέχουμε χωρίς κέρδος κέρατα. Άσε μα. Αντιστοιχώ, άμα του δώσαμε δουλειά, του αγκαλιάζουμε και όταν βγούμε έξω μετά. Μην γίνεσαι χρυσαυγίτη και κακό άνθρωπο. Του δώσαμε δουλειά εμεί. Τους δώσαμε δουλειά. Κοίταξε, ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Και εμείς πήγαμε σε κράτη αλλά... και μας ταΐσανε. Βεβαίως. Και ξένοι ήρθαν εδώ και τους ταΐσαμε και εμείς. Δεν κατάλαβα γιατί. Φιλοξενούμενοι στη γη είμαστε όλοι. Όλοι είμαστε φιλοξενούμενοι στη γη, αλλά χθες κάτι έλεγε στις φλακίες σου πάλι για τους μετανάστες. Τέλος πάντων, δεν το συζητώ. Όχι, είπα για τους μετανάστες. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χώρα, δεν έχει θρησκεία σαν και σένα, να λέει αυτά που είπε χθες για τους Σύριους είναι βλακεία. Και στο λέω εγώ που είμαι αδερφός σου και φίλος σου. Τι είπα ρε, για τους είπες σύρου. Βλακεία. Τι είπα για τους θέλουμε τους Σύριους εδώ για τους κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό που είπες ήταν μεγάλη ανοησία. Τι τους θέλουμε τους Σύριους εδώ για τους κάνουμε. Γιατί έχουμε καμιά υποδομή εμείς. Δεν έχουμε υποδομή. Αλλά βρέθηκαν. Τι να τους κάνουμε τώρα, τους πετάξουμε. Επειδή ο Τσίπρας να πούμε είναι άχρηστος και δεν μπορεί να τους να ξεχωρίσουν ποιοι είναι οι Σύριοι που έχουν ανάγκη και ποιοι είναι οι τζιχαντιστές και ποιοι είναι οι τέτοιοι και δεν έχουν τουαλέτες. Φταίμε εμείς. Και θα έρθουν στο σπίτι σου να σου ζητήσουν ένα κομμάτι ψωμί και να τους διώξεις. Βάλ' το σπίτι μας. Πώς? Βάλ' το μέσα. Τα έβλεπες ραπτόπουλες τηλεόρες πώς περνούσαν τα πράγματα. Βάλ' το μέσα σπίτι σου. Το πρόβλημα με τους Έλληνες και με τον ρατσισμό είναι η ποσότητα. Είναι πολλοί. Είμαστε ρατσιστές. Είναι λίγοι, δεν είμαστε ρατσιστές. Να τους δεις, πάρ' το σπίτι σου να τον κοιμήσεις. Ένα λεπτό ρε. Άμα κρυώσει, βάλτε την κουβέρτα πάνω. Άμα πεινάσει, τάιστον. Άμα του έρθει να κάνει σεξ, βάλει τη γυναίκα σου δίπλα του. Αφού είσαι τόσο καλό άνθρωπο. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί το λέω. Κάτσε, βγαίνει. Ένα λεπτό, ρε. Ένα λεπτό. Οι Σύριοι είναι ένα λαό όπω ήμασταν εμεί. Εσύ του έχει και φτωχομπατήριδε. Που λε ότι έρχονται με τα κινητά. Τη Συρία είναι από τι πιο πλούσιε χώρε τη Ανατολή. Οι άνθρωποι για τον ΑΒ λόγο έχουν πόλεμο. Μπήκαν οι τζιχαντιστέ. Εγώ έχω πόλεμο. Ένα λεπτό, ρε. Και εγώ έχω οικονομικό πόλεμο. Το ξέρω. Χειρότερο. Αύριο εσύ μπορεί να βρεθεί στην Ιταλία. Να σε πετάξουνε. Ναι, να με πετάξουν. Γιατί να σε πετάξουν. Γιατί θα με πετάξουν. Όχι, ρε φίλε. Εγώ δεν θα τον πετάξω. Περγαμόντα με δώσει. Δεν θα τον πετάξω. Δεν τον πετάξω. Αλλά δεν μπορώ την υποδομή μου. Δεν έχουμε υποδομή. Εγώ δεν έχω πόλεμο εδώ, ρε. Έχουμε οικονομικό πόλεμο.
Θα λυπηθώ το Σύριο ή τον εαυτό μου, ρε. Έρχεται ο ξυπόλυτος. Έρχεται ο ξυπόλυτος. Εγώ δεν είμαι ξυπόλυτος, ρε. Δεν κινδυνεύεις να πεθάνεις. Τι λες, δεν κινδυνεύεις να πεθάνεις. Θα σε σκοτώσει, ρε. Άμα εγώ δεν πήγα να πληρώσω στην κλινική, το θύλωμα στη στέρνη μου θα έφτανε. Τι λες, ρε, τώρα. Εντάξει, άλλο αυτό. Βρέει από εκεί πέρα. Ένα λεπτό. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε σε πω να το τελειώσουμε αυτή την κουβέντα. Κάτσε κάτω. Κάτσε σε πω. Λοιπόν. Αυτή η οικογένεια, αυτοί που ήρθανε, είχαν κανένα λόγο να φύγουν από το σπίτι τους και να έρθουν εδώ. Δεν μπορώ να, να πάρω... πνιγούνε. Δεν μπορώ το πρόβλημά του να το φορτωθώ. Έχω δικά μου, αυτό θέλω να πω. Το ξέρω ότι έχεις δικά σου, αλλά το πρόβλημα ήρθε σε εμάς. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ζούμε σε μια εικονική οικονομική πραγματικότητα. Αγόρι μου. Έτσι και ψοφήσουν οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας. Ναι. Δεν θα έχουμε να φάμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Ναι. Άσε το Σύριο να βρει το πρόβλημα μόνο. Ναι, αλλά έτυχε να περάσει από εμάς. Τι να τον κάνω να τώρα. Να μην έτυχε. Πώς να μην έτυχε τώρα. Πράσε με τώρα και εσύ. Πάρ' το καράβι ρε, πάρ' στη Μυτιλίνη και πάρ' το σπίτι σου. Άσε με τώρα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Άντε, μην γαυγίζεις. Γαυ. Πάρ' το πλοίο, πάρ' το τρένο, πάρε τ' άστρο του χωριά, πάρε το αμάξι σου, τράβα στη Μυτιλίνη, βάλε δυο Σύριους μέσα, πάρ' το στο σπίτι σου. Εγώ δεν μπορώ να τον πάρω. Γιατί? Δεν μπορώ. Μα ποιος είπε να τον πάρεις? Δεν τον παίρνω. Σε είπε κανένας να τον πάρεις, να τον βοηθήσεις? Δεν μπορώ να τον βοηθήσω, ρε. Δεν έχω την οικονομική Φέγα, δυνατότητα, την υποδομή. Σήμερα τα παιδιά πήγαν στο σχολείο. Δεν ζήτησε τίποτα ο άνθρωπος. Βρε. Τι σου ζητάει, ρε, ο άνθρωπος. Σχολεία δεν έχουμε, βρε. Μεγά μου το Κυρκινέζι. Ρε Κυρκινέζι, τι σου ζητάει ο άνθρωπος. Ποιος? Αυτός ο φτωχός, ο ξυπόλυτος που ήρθε στο σπίτι σου μπροστά. Να τον βοηθήσω να φύγει, να πάει αλλού. Αυτό, βοήθησε τον να φύγει. Και τι είμαι εγώ, ταξιτζής. Αφού είσαι ανίκανος ακράτος. Ταξιτζής του είμαι εγώ, τι είμαι εγώ. Ρε, είσαι ανίκανος ακράτος. Δεν φταίς εσύ. Okay. Εσύ τον βοηθάς, τον ταΐζεις, τον ποτίζεις. Γιατί να τον ταΐζω. Το θέμα είναι ότι το κράτος είναι ανίκανο να τον διώξει. Γιατί τον ταΐζω. Προς τα πάνω. Και τι να τον κάνω, τον φορτωθώ εγώ αυτόν. Άιντε πάλι. Το λυπάμαι, το συμπονώ, αλλά δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Ρε, αύριο μπορεί να είσαι εσύ. Μα είμαι εγώ στον τόπο μου σήμερα. Τα παιδιά μας δεν φεύγουν μετανάστες στην Αμερική. Του λυπάται κανένας. Δεν του λυπούνται. Ποιο? Γι' αυτό είμαστε ο καλύτερος λαός στον κόσμο. Ρίσα από εκεί, καλή νύχτα. Ελάτε, καλό βράδυ. Αυτό ακριβώς. Έλα εδώ, μη φεύγεις, έλα εδώ. Αυτοί εδώ δεν είναι τέτοιο, είναι πρόσφυγες. Ναι. Και εγώ με πρόσφυγες. Σταματάω έναν Σύριο και του λέω το εξής. Έλα εδώ, ρε, του λέω. Τι σηκώθηκες και έφυγες από την πατρίδα σου να πούμε και έρχεσαι εδώ πέρα, ξυπόλυτος, πεινασμένος, ξέρω εγώ κτλ. Μου λέει, έχεις φοβηθεί ποτέ για τη ζωή σου? Λέω, έχω φοβηθεί. Τότε λέει, θα πει, δεν πρέπει να με δικαιολογήσεις. Έχουν, λέει, το παιδί σου, το έχεις δει με το μαχαίρι να το κυνηγάνε και να το σφάξουν. Φαντάσου τώρα εσύ τη μικρή σου την κόρη να έρχονται οι τζιχαντιστές να τη σφάξουν. Ποιος θα με λυπηθεί? Θα καθόσουν στη Θεσσαλονίκη εσύ. Ποιος θα με λυπηθεί? Θα φεύγες. Και ποιος θα με λυπηθεί? Θα πήγαινες στην Ιταλία, ναι, στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Να ζητήσεις βοήθεια. Να μην πεθάνεις. Από ποιον, ρε, από αυτό που δεν έχει να ζητήσω? Δεν έχεις, ρε. Όχι. Ένα πιάτο μακαρόνια δεν έχεις να δώσεις? Έχω. Άσε μας, μωρέ, που δεν έχεις. Δεν θέλεις. Και μακαρόνια έχεις να το δώσεις. Και νερό ένα ποτήρι έχεις να το δώσεις. Σήμερα. Και λεφτά δεν παίρνουνε. Αύριο δεν θέλουνε ζητήσεις λεφτά. Άντε καλά, βοηθήσουμε κανέναν. Δεν το φέρτε, ναι. Και εδώ υποκρισία. Δεν είναι υποκρισία. Είχε ο Τζιόλης και είπε για τους μετανάστες. Ας τους πάρει στο ξενοδοχείο. Ο Χουβαρντάς ο Τζιόλης. Όλοι δεν είμαστε ίδιοι. Στους πάρει ο Κόκκινος. Αυτή την υποκρισία σας δεν μπορώ. Ναι, το ξέρω. Ναι, και λυπόμαστε αυτό και αυτό και αυτό και τα λοιπά. Πάρ' τον, αρέ. Εγώ ξέρω. Φιλάνθρωπε. Επειδή λες βλακίες, ότι αν δεις ένα Σύριο χωρίς παντελόνι, θα του δώσεις το παντελόνι. Ναι, ρε, θα του το δώσω. Τι πας στο μικρόφωνο και με κάνεις άλλη πολιτική. Ναι, ρε, θα του το δώσω. Ε, τότε τι μιλάς? Δεν μπορώ την υποκρισία. Επειδή άκουσες τον Τζιόλι να μιλάει, ναι, και τους κόκκινους και τρελάθηκες. Ναι, και οι καλοί χριστιανοί άνθρωποι. Και ναι, στα λόγια μόνο. Ναι, πήγες όμως στην απέναντι πλευρά. Βγαίνει άλλος. Πάρε στη Μυτιλίνη, πάρε 10 μέσα. Του ταΐζουμε. Δεν μου λες, εγώ ξέρω. Η εκκλησία τι κάνει, του ταΐζει. Ελά, δωρε. Του ναι, τάισε η εκκλησία, ρε. Του τάισε όσο μπορούσε να τάισε του τάισε. Με πιανού λεφτά, ρε. Με τα δικά τη. Με τον οβόλο του. Άμα τον οβόλο του λαού. Εσένα, άμα σε δινόταν ευκαιρία, ναι, θα τάισε 10. 50, ρε, άμα μπορούσε. Το δεν μπορώ. Τότε. Τι να κάνουμε τώρα. Λογάδες όλοι. Λογάδες. Η αγάπη. Αυτό. Αυτό το φαΐ. Ναι, ρε, φίλε, ήρθε και άμα με το παιδάκι του. Και άμα δίνει φαΐ. Ήρθε με το παιδάκι. Περίμενε. Και άμα δίνει φαΐ στο μετανάστη, τι το διαφημίζει, ρε, κάθαρμα. Δεν το διαφημίζει, δεν το λέει σε κανέναν. Το διαφήμιση η πρώτη σελίδα. Άντε, μπράβο. Βέβαια. Χριστιανοί όλοι καλοί. Βέβαια. Καληνύχτα. Ό,τι μπορείς να βοηθήσεις, βοηθάς. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Για χαρά.